Κύριος Θοδωρής Γιαννόπουλος, ο απόψινός ομιλητής. Ο Θοδωρής μεγάλωσε στην Πάτρα και αποφύτησε από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου των Αθηνών και αμέσως μετά ξεκίνησε τη διδακτορική του διατριβή στη Χαϊδελβέργη. Το 2004-2005 είχε την ευκαιρία και το προνόμιο για εμάς που ζηλεύουμε να μαθητεύσει κοντά στους Άντριου και Σούζαν Σέρατ, στον Τζον Μπένετ, στον Μάθιου Τζόνσον και στον Τζέιμς Ράιτ βεβαίως. Η διδακτορική του διατριβή δημοσιεύθηκε το 2008. Με θέμα στα γερμανικά, με θέμα η αχαΐα στη Μυκηναϊκή εποχή και το φαινόμενο των ταφών πολεμιστών κατά το 12ο και 10ο αιώνα π.Χ. Ένα βιβλίο που έρχεται μετά από πολλά χρόνια από το Μαϊσίνιαν Αχαΐα του 1978 να μιλήσει ξανά με ενημερωμένες βιβλιογραφικές παραπομπές και όλη τη θέαση για αυτό που λέμε Μυκηναϊκή Αχαΐα. Και είμαστε ευγνώμονες όσοι βασιστήκαμε σε αυτό. Μετά το τέλος του διδακτορικού του στράφηκε στη μεταδιδακτορική έρευνα και εκπώνησε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αν κατάλαβα καλά. Ναι, αλλά η μεταδιδακτορική έρευνα, ναι, η μεταδιδακτορική έρευνα λοιπόν δημοσιεύθηκε σε ένα νέο βιβλίο το 2012 με τίτλο «Πόθεν και πότε οι Έλληνες. Οι υπεύθυνες απαντήσεις της επιστήμης και η παρούσα κατάσταση της έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού». Δύσκολα θέματα δηλαδή. Το 2012, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και βρίσκεται στο εμπόριο για όποιον ενδιαφέρεται. Με πρόλογο του Άγγελου Χανιώτη κιόλας. Αυτή την περίοδο, ο Θοδωρής εργάζεται στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού πολιτισμού. Και η απόψινή του διάλεξη προκύπτει από το δεύτερο βιβλίο του. Το απόψινό θέμα έχει τίτλο «Το παραδοσιακό παράδειγμα του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος και η έλευση των Ελλήνων». Και αν μου επιτρέπετε να πω ότι ο Θοδωρής είναι ένας εξαιρετικός αρχαιολόγος, ένας εντιμότατος φίλος, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και πολύ ψηλών επιδόσεων. Θοδωρή, ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι πρώτα απ' όλα. Ακούγομαι? Ή θα αυξομοιώσουμε μάλλον. Δεν έχω τα γυαλιά μου. Είναι ανοιχτό αυτό? Δεν ξέρω. Είναι. It's not. Now I closed it. Τώρα. Συγγνώμη. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Ωραία. Τώρα, ίσως ακόμα καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Thank you very much. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους και φίλους του ΕΓΕΑ για την πρόσκληση στις Αιγαιακές Διαλέξεις και βεβαίως τον Κώστα για αυτή την πάρα πολύ θερμή εισαγωγή. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο για την φιλοξενία και όλους εσάς για την παρουσία σας απόψε εδώ. Θα ήθελα να πω ότι οι Αιγαϊκές Διαλέξεις συντελούν εκτός των άλλων και σε κάτι πολύ σημαντικό, που είναι να επανασυγκροτείται ως κοινότητα και μια γενιά ανθρώπων, αρχαιολόγων, η οποία για λόγους της δυσμενού συγκυρίας που όλοι γνωρίζουμε, χαρακτηριζόμαστε δυστυχώς πλέον από έναν κατακαιρματισμό και γεωγραφικό και επαγγελματικό, και μέσω των Αιγαϊκών Διαλέξεων δημιουργούνται προϋποθέσεις επαφής και αλληλεπίδρασης αυτής της γενιάς, αυτής της κοινότητας ανθρώπων. Και μιλώντας για κοινότητα, είναι σαφές ότι για κάθε κοινότητα ανθρώπων ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το παρελθόν και μια συγκεκριμένη αίσθηση του παρελθόντος. Και οι αρχαίοι Έλληνες, οι Έλληνες της πρώτης χιλιετίας π.Χ., αυτοί που εμείς σήμερα στο πλαίσιο μιας λίγο παροχημένης ορολογίας αποκαλούμε αρχαίους, δηλαδή αρχικούς, ήδη γνώριζαν ότι δεν είναι αρχαίοι, αλλά ότι πριν από αυτούς υπήρχε μια άλλη εποχή, πιο αρχαία, μια εποχή ηρώων, θεών, ημιθέων. Ένα παρελθόν το οποίο ενδεχομένως εκτινόταν έως και 1000 χρόνια πριν από την εποχή των Ελλήνων του Περικλή, του Σοκράτη, του Θεμιστοκλή και του Σοφοκλή. Μια εποχή η οποία συμπίπτει, μια προγονική εποχή εννοώ, η οποία συμπίπτει με την περίοδο που εμείς σήμερα αποκαλούμε την περίοδο των μεγάλων ανακτορικών πολιτισμών που άνθησαν στο χώρο του Αιγαίου κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., δηλαδή του Μινωικού και ιδίως του Μυκηναϊκού πολιτισμού, που ξέρουμε ότι υπήρξε και πολιτισμός ελληνόφωνος. Και ενώ κανείς δεν θα αμφισβητούσε, ούτε οι Έλληνες των ιστορικών χρόνων της αρχαιότητας, αλλά ούτε και εμείς σήμερα, ότι οι Έλληνες, για παράδειγμα, της κλασικής εποχής, είχαν πίσω τους ένα παρελθόν το οποίο εκτινόταν ίσως και 1000 χρόνια πριν την εποχή τους, ο ίδιος ισχυρισμός δεν θα ήταν τόσο εύκολος αν τον εφαρμόζαμε στην περίπτωση των ελληνόφωνων πληθυσμών της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Το να ισχυριστεί δηλαδή κανείς ότι και οι Έλληνες της δεύτερης, ή μάλλον πιο σωστά οι ελληνόφωνοι πληθυσμοί
της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. είχαν και αυτοί ένα δικό τους παρελθόν, το οποίο θα μπορούσε να εκτείνεται γλωσσικά και πολιτισμικά, και αυτό ίσως εξίσου χίλια χρόνια στο παρελθόν, είναι ακόμα και σήμερα ένας πολύ πιο δύσκολος ισχυρισμός και ως προς τη διατύπωση και ως προς την προοπτική της αποδοχής του. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που θα εξετάσουμε στην απόψινη διάλεξη. Μετά από αυτή την μικρή εισαγωγή, θα μιλήσουμε για την επιρροή στην έρευνα δύο παραδοσιακών γενεαλογικών συστημάτων που θα δούμε αμέσως ποια είναι. Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε μερικούς επιστημολογικούς προβληματισμούς σε σχέση με το πρόβλημα εκείνο, το Ινδοευρωπαϊκό, από το οποίο προκύπτει μια συγκεκριμένη αντίληψη για το χρονικό βάθος μεταξύ άλλων και της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Εν συνεχεία θα στραφούμε στο κύριο προϊόν αυτής της αντίληψης, που είναι η λεγόμενη θεωρία Κουργκάν και η άποψη περί της ελεύσεως των Ελλήνων στα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ., για να δούμε στη συνέχεια πώς, αλλάζοντας οπτική, πώς θεωρώντας ίσως ότι η 3η χιλιετία π.Χ. θα μπορούσε να έχει αποτελέσει κατά κάποιον τρόπο τον γλωσσικό και πολιτισμικό πρόδρομο της 2ης χιλιετίας, μπορούμε να δούμε μερικά πράγματα λίγο διαφορετικά, μερικές αρχαιολογικές και γλωσσικές διασυνδέσεις. Και τέλος, θα δούμε μερικά παραδείγματα σε ό,τι αφορά αυτή την προβληματική γύρω από το χρονικό βάθος των επικών και μυθολογικών παραδόσεων. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο σημείο, που είναι η επιρροή των δύο παραδοσιακών γενεαλογικών συστημάτων. Το ένα από αυτά δεν είναι άλλο από τις γενεαλογίες, τους γενεαλογικούς μύθους που οι Έλληνες των ιστορικών χρόνων της αρχαιότητας είχαν αποθησαυρίσει ως πηγή, ως μία από τις πηγές για την προϊστορία τους, ως μία πολύ σημαντική πηγή, διότι αυτή η πηγή συνέβαλε στο να διαμορφωθεί και ένας χρονολογικός σκελετός για το παρελθόν. Είναι μία συνήθις πρακτική σε παραδοσιακές κοινωνίες, όταν προκειμένου να ταξινομηθεί το χάος του παρελθόντος, επιστρατεύονται γενεαλογίες, καταγωγικοί μύθοι, στους οποίους συχνά δεσπόζει και ένας επώνυμος ήρωας, όπως για παράδειγμα ο Έλλην, ως γενάρχης των μεταγενεστέρων Ελλήνων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του χρονολογικού σκελετού, ακόμα και στην ελληνιστική εποχή υπήρχαν μνημεία όπως αυτό που βλέπουμε, το Πάριο Χρονικό, ένα χρονικό γεγονότον που ξεκίναγε από μια εποχή που με τη δική μας αντίληψη του χρόνου θα λέγαμε από τα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ. και που στις πρώτες φάσεις ακριβώς εδράζεται επάνω σε αυτόν τον χρονολογικό σκελετό βάσει των γενεαλογιών. Και βάσει αυτού του σκελετού, ήδη από την αρχαιότητα, είχε διαμορφωθεί μια αντίληψη ότι συγκεκριμένες παραδόσεις, ιστορίες που οι Έλληνες οι αρχαίοι τις θεωρούσαν ιστορικές, εμείς σήμερα δεν τις θεωρούμε δικαιολογημένα τόσο ιστορικές, χρονολογούνταν σε συγκεκριμένα χρονολογικά ορόσημα, όπως για παράδειγμα ο Τροϊκός Πόλεμος γύρω στο 1200 π.Χ. ή η κάθοδος των Δωριαίων λίγο αργότερα. Και σίγουρα όλοι μας έχουμε δει, έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει ή έχουμε πει και οι ίδιοι πολλές φορές φράσεις όπως η ακόλουθη, ότι τα τάδε ευρήματα είναι μεν σημαντικά, αλλά δεν μπορούν να συσχετιστούν, για παράδειγμα, με τον Τροϊκό Πόλεμο, διότι ακόμα και αν αυτό συνέβη, χρονολογείται πολύ αργότερα. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν ενδιαφέροντα υποθετικό λόγο, υπό την έννοια ότι στο πρώτο σκέλος του υποθετικού λόγου, στην υπόθεση, έχουμε μια πάρα πολύ δικαιολογημένη, τεκμηριωμένη έκφραση δυσπιστίας για το αν αυτά τα πράγματα, αυτές οι ιστορίες, οι παραδόσεις, πράγματι έχουν έναν ιστορικό πυρήνα. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο όμως, αυτή η δυσπιστία δεν επεκτείνεται τόσο ξεκάθαρα και στο δεύτερο σκέλος του υποθετικού λόγου, στην απόδοση. Θεωρούμε δηλαδή ότι αν κάτι συνέβη, τότε αυτό συνέβη εκεί που μας υποδεικνύει το χρονολογικό περίγραμμα των αρχαίων γενεαλογιών. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να επεκτείνεται και στο δεύτερο αυτό σκέλος και θα δείξω εδώ ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εδώ βλέπουμε τη γενεαλογία του Πέλοπα, του επωνύμου ήρωα της Πελοποννήσου και του ιδρυτή του οίκου του Ατρέα, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση ήταν παππούς του Αγαμέμνονα, ο οποίος Αγαμέμνονας επίσης σύμφωνα με την ίδια παράδοση έζησε γύρω στο 1200 π.Χ. Άρα, αν θέλουμε να δώσουμε βάση σε αυτές τις πληροφορίες, πότε θα χρονολογούσαμε τον Πέλοπα, γύρω στο 1300, γύρω στο 1250 π.Χ. Το ενδιαφέρον εδώ τώρα είναι ότι στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ολυμπία, στο κέντρο της Άλτεως, υπήρχε ένα μνημείο, το λεγόμενο Πελόπιον, ένα τέμενος προς τιμήν του Πέλοπα, το οποίο είχε αναγερθεί σε αυτό ακριβώς το σημείο, επειδή εκεί στους πρώιμους ιστορικούς χρόνους ήταν ορατά τα ίχνη ενός προϊστορικού τύμβου. Ενός τύμβου που, όπως απέδειξε η σύγχρονη ανασκαφική έρευνα, στην προκειμένη περίπτωση του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, παρά το ότι συνδεόταν με τον Πέλοπα, δεν χρονολογείται βεβαίως ούτε στο 1250 ούτε στο 1300, αλλά χίλια χρόνια νωρίτερα, στην περίοδο Πρωτοελλαδική 2, περί το 2300 π.Χ. Και αυτό το βρίσκω ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, όχι γιατί έχει κάποια σημασία ή γιατί το ζήτημα είναι αν υπήρξε ποτέ κάποιο πρόσωπο ονόματι Πέλοπας, αλλά γιατί είναι ένα δείγμα ότι οι Έλληνες των ιστορικών χρόνων συσχέτιζαν κάποιους από τους εικαζόμενους προγόνους τους με μνημεία τα οποία σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι υπήρξαν αρχαιότερα του χρονολογικού εκείνου ορίζοντα, στον οποίο οι ίδιοι οι Έλληνες των ιστορικών χρόνων τοποθετούσαν τους ήρωες αυτούς.
Άρα λοιπόν φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή βλέπουμε να υποβόσκει μία τάση χρονολογικής συμπίεσης του παρελθόντος όπως προκύπτει μέσα από αυτές τις γενεαλογίες. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η τάση συμπίεσης επρόκειτο να συνοδεύσει την μελέτη για τις απαρχές του ελληνικού πολιτισμού και όταν η μελέτη αυτή επρόκειτο πολύ αργότερα να τεθεί σε τελείως διαφορετικές βάσεις. Ήταν το τέλος του 18ου αιώνα, όταν ένας Άγγλος δικαστής στην Καλκούτα, ο Σερ Βίλιαμ Τζόουνς, έκανε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Διαπίστωσε μερικές σημαντικές ομοιότητες ανάμεσα σε δύο αρχαίες γλώσσες της Ευρώπης, την αρχαία ελληνική και τη λατινική, και την αρχαία ινδική, τη λεγόμενη σανσκριτική. Αυτή ήταν η απαρχή του λεγόμενου Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος, και αυτό διότι σύντομα έγινε σαφές ότι οι τρεις αυτές γλώσσες, η αρχαία ελληνική, η λατινική και η σανσκριτική, αποτελούσαν ένα μικρό μόνο μέρος, τρία μόνο μέλη, μιας ευρύτερης οικογένειας γλωσσών, η οποία πήρε την ονομασία Ινδοευρωπαϊκή, καθώς εκτείνονταν κάποτε από την Δυτική Ευρώπη, από τον άλλοτε Κελτικό κλάδο, μέχρι και την Κεντρική Ασία, μέχρι τον Ινδοϊρανικό, συγγνώμη, και τον Τοχαρικό κλάδο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολύ σύντομα εδραιώθηκε η πεποίθηση στην έρευνα ότι τα σημεία συγγένειας μεταξύ αυτών των γλωσσών, τα οποία ήταν και μορφολογικά και φωνολογικά και λεξιλογικά, δηλαδή και δομικά αλλά και λεξιλογικά, οφείλονταν στην κοινή καταγωγή των γλωσσών αυτών, στην κοινή τους προέλευση από μία πρωτογλώσσα, μία αρχική μητέρα γλώσσα, την λεγόμενη πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή, της οποίας προφανώς φορέας υπήρξε μία αντίστοιχη πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή κοινότητα. Σαν αποτέλεσμα, το πρόβλημα της προέλευσης της ελληνικής γλώσσας έγινε ένα επιμέρους σκέλος του ευρύτερου Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος, του ευρύτερου προβλήματος για την κοιτίδα και διασπορά των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Τώρα, στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν σαφές ότι δεν υπήρχαν πολλές διαθέσιμες πηγές στην τότε γνωστή ιστορία και προϊστορία του Ευρασιατικού χώρου, οι οποίες θα μπορούσαν να επιστρατευτούν για να ρίξουν λίγο φως σε αυτή τη μυστηριώδη πρωτοϊνδοευρωπαϊκή γλώσσα και κοινότητα. Και όπως ήταν λογικό εκείνη την περίοδο, μία από τις κύριες πηγές που μπορούσαν να προσφέρουν, ας πούμε, ένα μοτίβο ερμηνείας της γλωσσικής και πολιτισμικής και κυρίως πληθυσμιακής διασποράς, δεν ήταν άλλη από τη βίβλο. Δεν είναι τυχαίο ότι η διασπορά των ιών του Νόε, των τριών ιών, του Σεμ, του Χαμ και του Ιάφεθ, αποτέλεσε τη βάση για μία ανάλογη πρώιμη ταξινόμηση των γλωσσών, από την οποία επιβιώνει ακόμη και σήμερα ο όρος Σημιτικός, οι Σημιτικές γλώσσες ως ένα κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι της ευρύτερης σήμερα γνωστής αφροασιατικής οικογένειας. Και το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι εκείνη την περίοδο η βίβλος ήταν η μόνη η οποία μπορούσε να προσφέρει το σημαντικότερο στοιχείο και για μια ακόμα ίσως πιο σημαντική διάσταση του θέματος, η οποία δεν είναι άλλη από την χρονολογική διάσταση. Διότι βρισκόμαστε πριν από τα μέσα και το τέλος του 19ου αιώνα, προτού συνειδητοποιηθεί η πραγματική αρχαιότητα, όπως τουλάχιστον την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, του φυσικού κόσμου και του ανθρώπινου πολιτισμού. Και τότε το εργαλείο μέσω του οποίου μπορούσε να ταξινομηθεί το χάος της προϊστορίας ήταν το ίδιο ακριβώς το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει κάποτε και οι αρχαίοι Έλληνες, δηλαδή ένα παραδοσιακό γενεαλογικό σύστημα. Το γενεαλογικό σύστημα των που απαντά στην γένεση, στην Παλαιά Διαθήκη, και το οποίο επιφανείς εκκλησιαστικές προσωπικότητες όπως ο James Asser είχαν επεξεργαστεί προκειμένου να αποτελέσει την γνωστή αποκτήσεως κόσμου βιβλική χρονολόγηση, η οποία στο πλαίσιο των σχετικών υπολογισμών των γενεαλογικών κατέληγε να τοποθετήσει την απαρχή του κόσμου, την κτήση, στο έτος 4004 π.Χ. Αυτή λοιπόν είναι η περίοδος στην οποία ξεκινά το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα και εδώ προκύπτει κατά την άποψή μου το ερώτημα, γεννάται το ερώτημα γιατί ακόμα και σήμερα σε πολλές εργασίες γύρω από το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα η εξέλιξη των ενδοευρωπαϊκών γλωσσών τοποθετείται σε ένα χρονικό περίγραμμα το οποίο παρουσιάζει μία, θα έλεγα, τουλάχιστον αξιοπρόσεκτη ομοιότητα με τη βιβλική χρονολόγηση. Βλέπουμε δεξιά ένα άρθρο πρόσφατο, ένα από τα πάρα πολλά άρθρα γύρω από την ενδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια, με αυτό το χαρακτηριστικό οικογενειακό ή φιλογενετικό δέντρο. Βλέπουμε πού είναι η ρίζα τη λεγόμενη πρώτο-Ινδο-European, τη πρώτο-Ινδοευρωπαϊκή, είναι κατά σύμπτωση στο περίπου στο 4000 π.Χ. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να έχει περίεργο. Αν όμως αναλογιστούμε πότε ξεκίνησε η μελέτη του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος και το ότι αυτή ξεκίνησε από μια επιστήμη που δεν είναι η αρχαιολογία, από μια άλλη επιστήμη, μπορεί να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο κατανοητό. Αυτό λοιπόν το περίγραμμα των 6.000 ετών ήταν το πλαίσιο το χρονικό εντός του οποίου έγινε προσπάθεια να ερμηνευθεί πλέον, να προχωρήσει η μελέτη του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος και με βάση κάποιες οδούς, θα λέγαμε, λίγο πιο επιστημονικές. Μία από αυτές τις οδούς οδήγησε
στους ύμνους της λεγόμενης Ριγκβέδας, της έμετρης Βέδας, αρχαιότερης από τις τέσσερις ιερές γραφές του Ινδουισμού, γραμμένη στην λεγόμενη Βεδική Σανσκριτική, μια πιο αρχαιοπρεπή μορφή της μεταγενέστερης κλασικής Σανσκριτικής. Οι ύμνοι αυτοί λοιπόν τι περιγράφουν? Περιγράφουν μια πολεμική αντιπαράθεση. Μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο ομάδων, των λεγόμενων Αρίων, μια ομάδα μάλλον ευκίνητη, συνεπικουρούμενη από τη χρήση πολεμικών αρμάτων, και των Ντάσια ή Ντάσιου, μια ομάδα που περιγράφεται ως μάλλον πιο γηγενούς χαρακτήρα, η οποία κατοικούσε σε οχυρωμένους οικισμούς. Σε αυτήν λοιπόν την αφήγηση της Ρικβέδας θεωρήθηκε ότι αντανακλάται τόσο ο χρόνος, όσο και ο μηχανισμός του εξινδοευρωπαϊσμού σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Ο μηχανισμός ήταν μια βίαιη εισβολή πολεμοχαρών πληθυσμών συνεπικουρούμενων από τη χρήση πολεμικών αρμάτων, και ο χρόνος ήταν κάποια στιγμή περί τα μέσα ή λίγο πιο πριν τα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., όπως υποδήλωνε η ίδια η μορφή της γλώσσας της βεδικής σανσκριτικής. Ακόμα όμως και αν ήταν έτσι τα πράγματα, έμενε αναπάντητο το ερώτημα από πού είχαν προέλθει αυτοί οι Άριοι, ποια ήταν η κοιτίδα τους, από πού είχαν ξεκινήσει και για ποιο λόγο ξεκίνησαν αυτή την πορεία που τους έφερε στην μεταγενέστερη εστία τους. Στο ερώτημα λοιπόν αυτό, στο ερώτημα του πόθεν, απάντηση κλήθηκε να δώσει η μέθοδος που πήρε την ονομασία γλωσσική παλαιοντολογία, η οποία σε τι συνίστατο? Συνίστατο στην ιδέα ότι αν ανασυνθέσει κανείς το Ινδοευρωπαϊκό πρωτολεξικό, όσους περισσότερους όρους της λεγόμενης πρωτοϊνδοευρωπαϊκής ήταν δυνατόν να ανασυνδεθούν, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να προκύψει μια εικόνα του κόσμου των πρωτοϊνδοευρωπαίων. Να εστιάσει δηλαδή κανείς την προσοχή του στους όρους για τη χλωρίδα, την πανίδα, την τεχνολογία, την κοινωνική οργάνωση, και έτσι να προκύψουν κάποιες φωνολογικές και γεωγραφικές συντεταγμένες, οι οποίες θα επέτρεπαν τον εντοπισμό αυτής της πρωτοϊνδοευρωπαϊκής κοινότητας στον χώρο και στον χρόνο. Σαν αποτέλεσμα, τους τελευταίους δύο αιώνες, πάρα πολλοί διαφορετικοί επιστήμονες διατύπωσαν πολλές διαφορετικές θεωρίες, οι οποίες τοποθετούν σε πολλά διαφορετικά σημεία του ευρασιατικού χώρου την λεγόμενη Urheimat στα γερμανικά, δηλαδή ουσιαστικά την αρχαίγονη αυτή κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι αυτή η μέθοδος, η λεγόμενη μέθοδος της γλωσσικής παλαιοντολογίας, θα έλεγα ότι συνιστούσε ευθύς εξ αρχής ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα. Και αυτό διότι αυτό που ανασυντίθεται μέσω της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας είναι απλά το σημαίνον, δηλαδή η εξωτερική μορφή μιας λέξης, χωρίς να είναι δεδομένο σε ποιο σημαινόμενο αντιστοιχεί κάθε φορά αυτό το σημαίνον. Ένα παράδειγμα που μπορούμε εδώ να αναφέρουμε έχει να κάνει με τον κοινό Ινδοευρωπαϊκό όρο για το άλογο. Πού αναφέρεται άραγε αυτός ο όρος? Αναφέρεται στην άγρια ή στην εξημερωμένη μορφή του αλόγου? Στο πλαίσιο της παραδοσιακής έρευνας ήταν λογικό ότι πολλοί ερευνητές εστίασαν σε φαινόμενα με τα οποία συνδέεται το άλογο και τα οποία εντάσσονται μέσα στο χρονικό περίγραμμα των 6.000 ετών, όπως η σχέση των αλόγων με την εμφάνιση της τεχνολογίας του πολεμικού άρματος ή οι πρώιμοι ορίζοντες εξημέρωσης των αλόγων. Παρά τα αυτά, αν κανείς συνειδητοποιήσει αυτή την κρίσιμη διάκριση ανάμεσα σε σημαίνον και σημαινόμενο, συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν και τελείως διαφορετικές προοπτικές. Σήμερα, για παράδειγμα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι γνώριζαν την ύπαρξη αγρίων αλόγων από πολύ προημότερες εποχές, και βλέποντας ευρήματα όπως αυτό στα δεξιά της διαφάνειας, τα οποία βεβαίως δεν ήταν γνωστά όταν ξεκινούσε η μελέτη του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μάλλον κάποια λέξη είχαν οι άνθρωποι για αυτό το οποίο βλέπουμε κι εμείς στα δεξιά της εικόνας. Και ένα άλλο επίσης πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό με τους κοινούς όρους για τον τροχό. Εδώ είναι χαρακτηριστική φράση του Αμερικανού, Ιρλανδικής καταγωγής Αμερικανού αρχαιολόγου του James Mallory, ο οποίος σε κάποιες ομιλίες του έχει πει ότι είναι τελείως παράλογο να τοποθετήσει κανείς την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή κοινότητα σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο, σε οποιαδήποτε περίοδο προημότερη από την περίοδο της πρώτης εμφάνισης του τροχού, διότι πολύ απλά στις προημότερες αυτές περιόδους δεν υπήρχε πουθενά στον πλανήτη Γη, όπως είναι συχνά η έκφρασή του, κάτι το οποίο να αντιστοιχεί σε αυτό το οποίο ανασυντίθεται ως όρος από την ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία. Και βεβαίως αυτός είναι ένας ισχυρισμός που έχει εύλογος, ιδίως αν πράγματι επικεντρώσει κανείς το βλέμμα του στο έδαφος του πλανήτη Γη, διότι θα τολμούσα να πω ότι αν κοιτάξει κανείς λίγο ψηλότερα, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει τουλάχιστον μια κατηγορία αντικειμένων με την οποία οι άνθρωποι ήταν σε επαφή με κάθε βεβαιότητα ήδη από την παλαιολιθική εποχή, η οποία παίζει κρίσιμο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και η οποία ως προς τη μορφή παρουσιάζει μια κάποια μορφολογική ομοιότητα με τους μεταγενέστερους, πολύ μεταγενέστερους βεβαίως πρώιμους συμπαγείς τροχούς. Παρά τα αυτά, η έρευνα εστίασε την προσοχή της σε φαινόμενα αρχαιολογικά τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν μέσα στο γνωστό μας χρονικό περίγραμμα των 6.000 ετών, και με αυτόν τον τρόπο κέρδισε σιγά σιγά έδαφος η λεγόμενη υπόθεση των στεπών της Νοτιού Ρωσίας,
Σε αυτή την περιοχή θεώρησαν πολλοί ερευνητές ότι παρέπεμπαν συγκεκριμένοι ανασυντεθέντες πρωτοϊνδοευρωπαϊκοί όροι, οι οποίοι υποδήλωναν ενδεχομένως ότι η πρωτοϊνδοευρωπαϊκή κοινότητα διακρινόταν από έναν χαρακτήρα νομαδικού ποιμενισμού. Όπως βλέπουμε και στο χάρτη, βεβαίως και από γεωγραφική σκοπιά, η περιοχή αυτή ήταν λογικό να εκλειφθεί ως ένα εύλογο σημείο αφετηρίας για τις μεταγενέστερες εκείνες μεταναστεύσεις που έφεραν τους πρωτοϊνδοευρωπαίους στις μεταγενέστερες εστίες τους. Και είναι αυτή ακριβώς η θεωρία η οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Γερμανό φιλόλογο και Ινδοευρωπαϊστή Ότο Σράντερ, για να τύχει ακολούθως πολύ μεγαλύτερης αρχαιολογικής επεξεργασίας από πολύ διακεκριμένους αρχαιολόγους του 20ου αιώνα, όπως ο Γκόρντον Τσάιλντ και η Μαρία Γκίμπουτας, οι οποίοι διατύπωσαν με πολλές λεπτομέρειες αυτό το οποίο κατέληξε να αποκληθεί η λεγόμενη θεωρία Κουργκάν. Η λέξη Κουργκάν είναι τουρκική, αλταϊκή προελεύσεω και σημαίνει τον τύμβο. Εδώ σίγουρα υπάρχει και μια ειρωνία για το πώς μια λέξη που ανήκει, προέρχεται από την αλταϊκή οικογένεια γλωσσών, κατέληξε να αποτελέσει τον τίτλο μιας θεωρίας της πιο δημοφιλούς για την προέλευση της Ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. Αλλά πέραν αυτού, εάν το προσπεράσουμε, πράγματι η λέξη Κουργκάν σημαίνει τον τύμβο και ο τύμβος ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊστορικών πολιτισμών στην περιοχή του Βορείου Πόντου, όπως για παράδειγμα του πολιτισμού Γιάμναγια. Σε αυτούς τους τύμβους πολλές φορές ανεβρίσκονται τα φες ατόμων τα οποία προφανώς έχεραν και κάποιου κύρους στις κοινωνίες τους, όπως φαίνεται και από τα κτερίσματα. Και βάσει της υπόθεσης που τελικά διατύπωσε η Γκίμπουτας, οι πρώτοι Ινδοευρωπαίοι έγιναν κατανοητοί, τους αντελήφθη η Γκίμπουτας ως μια κοινότητα πολεμοχαρών έφυπων ομάδων, οι οποίοι κάποια στιγμή από το 4.000, από τα μέσα της 4.000 χιλιετίας και εφ' εξής, ξεχύθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου να μεταφυτεύσουν τις Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες στις μεταγενέστερες κοιτίδες τους. Συνεπώς, εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παράδοξο, ότι η προϊστορική αρχαιολογία, δηλαδή η επιστήμη η οποία είναι κατεξοχήν αρμόδια για τον εντοπισμό και την τοποθέτηση των φαινομένων στον προϊστορικό χρόνο, προσέλαβε στο θέμα αυτό τις χρονολογικές της συντεταγμένες από μια άλλη επιστήμη, από την επιστήμη της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας. Και μέσα στο προσληφθέν αυτό πλαίσιο των 6.000 ετών, κλήθηκε η αρχαιολογία να αναζητήσει αρχαιολογικά φαινόμενα, πολιτισμούς, ευρήματα, τα οποία ακολούθως να συνδεθούν με το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα. Σαν αποτέλεσμα, μια ολόκληρη σειρά πολιτισμών από τη Δύση ως την Ανατολή, από τους πολιτισμούς της τελικής νεολιθικής στην κεντρική Ευρώπη, τον πολιτισμό των κοδονοειδών κυπέλων και της χινοειδούς κεραμικής, μέχρι τον πολιτισμό Συντάστα στην Νότια Ρωσία που συνδέεται με την εμφάνιση των πρώιμων τροχοφόρων, μέχρι τον πολιτισμό του νεκροταφείου Ήτα της Χαράπας, όλοι αυτοί οι πολιτισμοί και πολλοί άλλοι συνδέθηκαν εν τέλει με το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα, χωρίς να είναι καν ξεκάθαρο αν ποτέ είχαν σε κάτι να κάνουν με αυτό. Και έχουμε εδώ αυτό το οποίο ο Colin Renfrew πολύ εύστοχα αποκάλεσε, κατά την άποψή μου, έναν αρχαιολογικό, γλωσσολογικό φαύλο κύκλο, ή αυτό το οποίο ο Αμερικανός επιστημολόγος Thomas Kuhn χαρακτήρισε ως επιστημολογικό παράδειγμα, paradigm, δηλαδή ένα σύμπλεγμα, ένα σύνολο εδρεωμένων, βαθιά εδρεωμένων θεωρητικών και μεθοδολογικών πεπιθήσεων, που αποτελεί σε μια δεδομένη περίοδο κανονικής επιστήμης, όπως συλλέει ο ίδιος, την αυτονόητη βάση για όλη την περαιτέρω έρευνα. Αυτό το οποίο έκανε ο Kuhn είναι να προσπαθήσει να καταδείξει ότι η πρόοδος της έρευνας και η πρόοδος της επιστήμης δεν επιτελείται με όρους λογικής και αντικειμενικής επαλήθευσης ή διάψευσης θεωριών, αλλά πιο πολύ με όρους ιστορικοκοινωνικών διαδικασιών μετάβασης από το ένα παράδειγμα στο άλλο παράδειγμα. Είναι δηλαδή μια ιστορικιστική προσέγγιση για την πρόοδο της επιστήμης, όπου περίοδοι κανονικής επιστήμης, όπου ένα μεγάλο μέρος της έρευνας εργάζεται μέσα στο πλαίσιο του τρέχοντος παραδείγματος, εναλλάσσονται με περίοδους επαναστατικής επιστήμης, όταν ακριβώς η ίδια η συσσόρευση και η εξονυχιστική επεξεργασία του κάθε παραδείγματος αναδεικνύει πλέον και ανομαλίες, αντενδείξεις του τρέχοντος παραδείγματος, οι οποίες σιγά σιγά μπορεί να οδηγήσουν σε ένα ανταγωνιστικό παράδειγμα. Για να περάσουμε λοιπόν τώρα και στα καθημάς. Η θεωρία Κουργκάν σε ό,τι αφορά την προϊστορία του Αιγαίου έτυχε τριών βασικών διατυπώσεων, οι οποίες τοποθετούν την έλευση των Ελλήνων σε τρεις διαφορετικές εποχές της Αιγαϊκής προϊστορίας. Η μία εστιάζει, να αρχίσουμε από την πιο δεξιά, την πιο ύστερη, στην περίοδο των καθέτων λακοειδών τάφων. Η δεύτερη θεωρία εστιάζει στην ύστερη τρίτη χιλιετία. Και η τρίτη εστιάζει στην ύστερη τέταρτη χιλιετία, μια θεωρία που διαμορφώθηκε πριν από 15 χρόνια από τον Τζον Κόλμαν. Η κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις, αν το δούμε επιστημολογικά, σε σχέση με τις άλλες δύο, αποτελεί αυτό που ένας άλλος διακεκριμένος επιστημολόγος, ο Ούγγρος Ιμρε Λάκατος, έχει χαρακτηρίσει ως βοηθητική υπόθεση. Τι σημαίνει βοηθητική υπόθεση? Είναι μια υπόθεση η οποία επιστρατεύεται για να λειτουργήσει ως προστατευτικός κλειός μιας θεωρίας. Για παράδειγμα, αν θεωρούμε ότι υπάρχουν σοβαρά αρχαιολογικά αντεπιχειρήματα για την θεωρία ότι η έλευση των Ελλήνων έλαβε χώρα
στην περίοδο των καθέτων λακοειδών τάφων, μπορεί να επιστρατευτεί μια βοηθητική υπόθεση, η οποία να πει ότι ναι, σαφώς υπάρχουν αντιπιχειρήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει η ίδια η θεωρία. Σημαίνει ότι απλά πρέπει να υποδείξουμε μια άλλη περίοδο, η οποία να ενδείκνυται περισσότερο ως προς την προοπτική συντεριάσματος, εναρμόνισης των δεδομένων με την θεωρία. Αυτή είναι η λεγόμενη μέθοδος αισθητικής ευρετικής, δηλαδή το να υποδείξει κανείς μια μέθοδο, μια οδό τροποποίησης της αρχικής θεωρίας προκειμένου να την προφυλάξει. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των αλληλοδιάδοχων βοηθητικών υποθέσεων, μία από αυτές κέρδισε την ευρύτερη διεπιστημονική σύγκληση και αυτή είναι η θεωρία της ελεύσεως των Ελλήνων σατέλη της τρίτης χιλιετίας. Μία θεωρία η οποία κατά την άποψή μου αποτελεί τον κύριο λόγο για το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει σε όλους μας, νομίζω συνέρευνα, μια διάχυτη αίσθηση ότι στο τέλος της τρίτης χιλιετίας έχουμε κάτι πολύ παραπάνω από την εναλλαγή αρχαιολογικών πολιτισμών από την πρώιμη στη μέση εποχή του Χαλκού. Έχουμε μία τομή ανάμεσα στην προελληνική και στην πρωτοελληνική γλωσσική και πολιτισμική πραγματικότητα. Αυτή είναι λοιπόν η τομή, η πολύ σημαντική, που ακόμα και σήμερα θεωρείται ότι υπάρχει σε σχέση με την διασύνδεση ανάμεσα στην τρίτη και στη δεύτερη χιλιετία και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε αυτή την περίοδο, στην ύστερη τρίτη χιλιετία, σε μια ιστορία έρευνας η οποία μας μεταφέρει πίσω στη δεκαετία του 20, όταν ο Καρλ Μπλέγκεν προσπάθησε να αναζητήσει μια αρχαιολογική αντιστοιχία για το λεγόμενο στρώμα των προελληνικών τοπονυμίων. Των τοπονυμίων με παραγωγικές καταλήξεις όπως ταφ-ταφ, σίγμα-σίγμα, νηθήτα, όπως Άργησα, όπως Ημιτός, Λυκαβητός, Ερήμανθος, Ζάκυνθος. Ο Μπλέγκεν προσπάθησε λοιπόν τότε να αναζητήσει μια αρχαιολογική αντιστοιχία για το στρώμα αυτών των τοπονυμίων, δηλαδή μια περίοδο της εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο, τις οποίες οι θέσεις να μπορούν να αντιστοιχηθούν με τα τοπονύμια αυτά. Κατέληξε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η αναζητούμενη περίοδος είναι η πρώιμη εποχή του Χαλκού. Ότι δηλαδή το στρώμα των τοπονυμίων μπορούσε να συσχετιστεί με αυτή την περίοδο, και άρα στο τέλος αυτής της περίοδου, γύρω στο 2000 π.Χ., σε μια περίοδο για την οποία η αρχαιολογική έρευνα ήδη τότε άρχιζε να αποκαλύπτει έναν ορίζοντα αναστατώσεων και ανακατατάξεων αρχαιολογικών, θα μπορούσε να τοποθετηθεί η τομή αυτή ανάμεσα στην προελληνική και την πρωτοελληνική κατάσταση και πραγματικότητα. Τότε λοιπόν, σε αυτή την περίοδο, ήταν γνωστό ήδη εκείνη την εποχή ότι εμφανίζονταν και κάποιες καινοτομίες στο αρχαιολογικό υλικό, όπως για παράδειγμα η γκρίζα μηνιακή κεραμική, και αρχαιολόγοι όπως ο ίδιος ο Child είχαν επιστρατεύσει την μηνιακή κεραμική ως ένδειξη που σηματοδοτούσε την έλευση του νέου λαού. Αυτές λοιπόν οι πεποιθήσεις, αυτές οι απόψεις υπέστησαν σημαντικές τροποποιήσεις ήδη κατά τη δεκαετία του 50, μέσω των ανασκαφών της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στη Λέρνα της Αργολίδας. Όταν έγινε σαφές ότι ο ορίζοντας ανακατατάξεων, αναστατώσεων στα τέλη της τρίτης χιλιετίας πρέπει να χρονολογηθεί λίγο πιο πίσω. Όχι περί το 2000, αλλά στη μετάβαση ανάμεσα στην πρωτοελλαδική 2 και την πρωτοελλαδική 3 περίοδο, δηλαδή γύρω στο 2200 π.Χ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Τζον Κάσκι, ο επικεφαλής των ανασκαφών, διαπίστωσε την παρουσία της γκρίζας μηνιακής κεραμικής ήδη από τις αρχές της πρωτοελλαδικής 3. Άρα λοιπόν ο ελλαδικός χώρος αποκτούσε τη χρονική προτεραιότητα ως προς την εμφάνιση αυτού του είδους κεραμικής, το οποίο δεν μπορούσε πλέον να εμπλακεί σε σενάρια μετανάστευσης. Από την άλλη μεριά, ο Κάσκι είχε βρει πολύ σημαντικές ενδείξεις πράγματι και για την ύπαρξη και για την κατάρρευση ενός σημαντικού πολιτισμού, στον οποίο είναι αναγκαίο να στραφούμε ακροθυγώς. Και αυτό διότι βρισκόμαστε στα μέσα της τρίτης χιλιετίας, λίγο πριν την περίοδο της κατάρρευσης, όταν σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο βλέπουμε την ανάδυση των πρώιμων μεγάλων αστικών πολιτισμών και κρατών. Και κατά την άποψή μου δεν είναι τυχαίο ότι και σε αυτή την περίοδο και στον ελλαδικό χώρο έχουμε μερικές ανάλογες πολύ σημαντικές εξελίξεις. Έχουμε την εμφάνιση του πολιτισμού των κτηρίων με διαδρόμους ανάμεσα στον 25ο και τον 23ο αιώνα π.Χ. Έχουμε δηλαδή την εμφάνιση μεταξύ άλλων της μνημειώδους αρχιτεκτονικής για πρώτη φορά στο νότιο ελλαδικό χώρο, όπως αυτή αντανακλάται στα ίδια τα κτίρια με διαδρόμους, όπως η οικία των Κεράμων στη Λέρνα και η λευκή οικία στην Αίγινα που βλέπουμε εδώ ως παραδείγματα. Σε αυτό το χάρτη, τον πολύ ωραίο χάρτη του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού, βλέπουμε και τη διασπορά των σχετικών ευρημάτων στο νότιο ελλαδικό χώρο. Παράλληλα λοιπόν με αυτή την εξέλιξη, έχουμε και μερικές πολύ σημαντικές ακόμα πολιτισμικές εκφάνσεις, όπως την εμφάνιση της διοικητικής χρήσης σφραγίδων και σφραγισμάτων, μιας πρακτικής η οποία, όπως βλέπουμε στην εικόνα πάνω δεξιά, είχε ήδη τότε μια πολύ μακρά παράδοση στην Εγγύης Ανατολή και σε αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο Αιγαίο, στο νότιο ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο του πολιτισμού των κτηρίων με διαδρόμους. Αυτή την περίοδο έχουμε επίσης και τη διαμόρφωση μιας πολύ σημαντικής υπερτοπικής κοινής στο πεδίο της κεραμικής και της διασποράς συγκεκριμένων επιτραπέζιων κεραμικών συσκευών,
πιο χαρακτηριστικό και σημαντικό εκ των οποίων είναι αυτό που βλέπουμε και πάνω δεξιά σε ένα δείγμα από χρυσό, η λεγόμενη σαλτιέρα, που όπως προδίδει το σχήμα, προφανώς εμπλεκόταν στην ένχυση, στο σερβίρισμα κάποιων σημαντικών, όπως φαίνεται, υγρών, τα οποία πάρα πολύ πιθανόν δεν ήταν άλλα από το λάδι και το κρασί, καθώς σε αυτή την περίοδο έχουμε ενδείξεις για την πρώτη εντατικοποίηση της καλλιέργειας της ελιάς και της αμπέλου στο Αιγαίο, όπως προκύπτει και από αρχαιολογικά ευρήματα. Για παράδειγμα, αυτά τα πυθοειδή αγγεία με την προχοή στο κάτω μέρος, τα οποία είναι παρόμοια με ανάλογα αγγεία από μεταγενέστερες περιόδους, τα οποία είναι πιο βεβαιωμένο ότι εμπλέκονται στην καλλιέργεια αυτή. Αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν βεβαίως και αρχαιοβοτανικές πλέον έρευνες. Έχουμε ακούσει και από την Εύη Μαργαρίτη στο κοντινό παρελθόν τις εισηγήσεις της που ενδυναμώνουν αυτήν την άποψη. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά την ίδια περίοδο που λέγεται πρώιμη εποχή του Χαλκού, έχουμε βεβαίως και τη διάχυση μιας νέας πολύ σημαντικής τεχνολογίας, της τεχνολογίας του Μπρούτζου, του κράματος Χαλκού και Κασιτέρου, όπου καθώς το ένα σκέλος αυτού του κράματος ήταν δισεύρετο, καθώς τα κοιτάσματα Κασιτέρου επικεντρώνονται στην Ευρώπη, στην βορειότερη περιοχή, βορειοδυτικότερες περιοχές της Ευρώπης, ήταν επόμενο ότι θα αποτελέσει θριαλίδα για την συγκρότηση πυκνών και σημαντικών δικτύων ανταλλαγών και αλληλεπιδράσεων αυτή την εποχή στο χώρο, όχι μόνο του Αιγαίου, αλλά όπως ήταν επόμενο και στον άξονα Αδριατικής Ιωνίου, διότι αυτό ήταν ο άξονας που οδηγούσε προς την κατεύθυνση της κεντρικής, υπηρετικής, βορειοδυτικότερης Ευρώπης. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε πως συγκεκριμένες πολιτισμικές εκφάνσεις διάχυσης, διφουζιονισμού από Ανατολάς προς Δυσμάς, όπως για παράδειγμα η ομάδα Λευκάντη 1, η Καστρή, όπως ο κεραμικός τροχός, όπως η ίδια η διακυρική χρήση σφραγίδων, μπορούν να οραθούν στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης οπτικής ως παρενέργειες της διάχυσης της τεχνολογίας του Μπρούτζου, ως παρενέργειες αυτού του πολύ σημαντικού επεισοδίου γενικότερης πολιτισμικής διάχυσης από Ανατολάς προς Δυσμάς. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο φτάνουν σε ένα πολύ σημαντικό επίπεδο ευμάρειας και ακμής τόσο ο πολιτισμός του νοτίου ελλαδικού χώρου, ο πολιτισμός των κτηρίων με διαδρόμους, όσο και ο κυκλαδικός πολιτισμός των γνωστών μας κυκλαδικών ειδωλίων. Ένας πολιτισμός ο οποίος εκείνη την εποχή διαμεσολαβούσε ενδεχομένως όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά ίσως και γλωσσικά ανάμεσα στις δύο ακτές του Αιγαίου. Αυτός λοιπόν είναι ο πολιτισμός ο οποίος γύρω στο 2200 φτάνει στο τέλος του. Και αυτό το τέλος αντανακλάται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της Αιγαϊκής προϊστορίας, το οποίο ανέσκαψε ο Κάσκι στην Λέρνα, που ήταν η ίδια η βίαιη καταστροφή της οικίας των Κεράμων, του σημαντικότερου κτηρίου με διαδρόμους σε αυτή τη θέση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επάνω στα ερείπια, ο Κάσκι είχε βρει τα ερείπια, είχε βρει τα ίχνη μάλλον ενός μεγάλου τύμβου, με έναν λίθινο περίβολο διαμέτρου περίπου 20 μέτρων, ενός αρκετά μεγάλου τύμβου, όπου κάποιοι τον είχαν ανεγείρει ακριβώς επάνω στα ερείπια της οικίας των Κεράμων. Κάσκι βεβαίως ήταν επόμενο ότι θα συσχέτιζε το έβριμα αυτό με το ευρύτερο πλαίσιο της θεωρίας Κουργκάν, θεωρώντας ότι αυτοί που είχαν ανεγείρει τον τύμβο ενδεχομένως ήταν οι ίδιοι με αυτούς που κατέστρεψαν την οικία των Κεράμων και αυτοί οι ίδιοι δεν ήταν άλλοι ενδεχομένως από τους προγόνους των μεταγενέστερων Ελλήνων. Η αλήθεια είναι ότι την επαύριον της καταστροφής, δηλαδή κατά την πρωτοελλαδική τρία φάση, έχουμε πράγματι στοιχεία πολύ σημαντικών πολιτιστικών μεταβολών. Την εξαφάνιση της μνημειώδους αρχιτεκτονικής, την εξαφάνιση της διακυρικής χρήσης σφραγίδων, την διάσπαση ή αποσύνθεση της πρώτερης κεραμικής σκηνής, νέες μορφές οικιστικής οργάνωσης, νέες οικιστικές μορφές όπως τα ψηδωτά κτίρια. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η εικόνα πολιτιστικών αναστατώσεων παρακίνησε, όθησε πολλούς εκπροσώπους παλαιότερης έρευνας να συσχετίσουν τα φαινόμενα αυτά με θεωρίες μετανάστευσης. Παρά τα αυτά, τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα σιγά σιγά απομακρύνεται από τις παλαιότερες θεωρίες μεταναστευτισμού και εστιάζει, θα λέγαμε, σε πιο διαδικαστικές ερμηνείες, οι οποίες αποδίδουν έμφαση σε ενδογενείς και περιβαλλοντικούς κλιματικούς παράγοντες. Βλέπουμε εδώ κάποιες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι στα τέλη της τρίτης χιλιετίας έλαβε χώρα μια σημαντική κλιματική μεταβολή σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία θεωρείται από αρκετούς ερευνητές ότι αποτέλεσε την αφετηρία μιας αλυσίδας κατάρρευσης που επηρέασε πάρα πολλές περιοχές, για παράδειγμα την Ακκαδική Αυτοκρατορία, η οποία καταραίει σε αυτή την περίοδο. Έχουμε το τέλος του αρχαίου βασιλείου στην Αίγυπτο. Έχουμε ανάλογες αναστατώσεις και στην Τροάδα και στην Κύπρο και βεβαίως και στον ελλαδικό χώρο, που έχουμε και ίχνη πιθανότατα αυτού του κλιματικού επεισοδίου ξύρανσης του κλίματος και διάβρωσης των εδαφών, το λεγόμενο αλούβιο της Πικροδάφνης. Εκτός αυτού όμως υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, ότι κατά την πρωτοελλαδική τρία δεν έχουμε στην Ελλάδα, όπως ίσως θα περίμενε κανείς, έναν κυρίαρχο και ομοιογενή ξενικό ορίζοντα που να μπορεί να συνδεθεί με έναν μόνο και κυρίαρχο, για παράδειγμα εισβολέα, όπως θεώρησε η παλαιότερη έρευνα. Έχουμε αντίθετα έναν πολιτιστικό κατακαιρματισμό, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τις πολλές τοπικές κεραμικές ομάδες, όπου έχουμε πολλές διαφορές και στη διακόσμηση βλέπουμε σε άλλες ομάδες
διακόσμηση σκούρου επί ανοιχτού σε άλλες ανοιχτού επί σκούρου. Έχουμε την πρώτη εμφάνιση της μηνιακής κεραμικής. Και στη Δυτική Πελοπόννησο, αρχής γενωμένης, έχουμε την εμφάνιση ενός άλλου πολύ χαρακτηριστικού είδους κεραμικής. Αυτού του είδους με τον σκούρο καστανό ή γκρίζο πυλό, με την καλά στυλβωμένη επιφάνεια και αυτή την χαρακτηριστική εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση, που τόσο ως προς τη διακόσμηση, όσο και ως προς τις μορφές των αγκείων, για παράδειγμα αυτή την πρόχου με τον ψηλό κυλινδρικό λαιμό και το έξω νεύον χείλος που βλέπουμε κάτω αριστερά, δεν έχουν ως τώρα γνωστούς προδρόμους στον ελλαδικό χώρο. Αντίθετα, όπως σωστά εντόπισε ο Ιώζεφ Μαράν, υπάρχουν παράλληλα για αυτή την κεραμική ομάδα σε παρόμοιες κεραμικές ομάδες οι οποίες στην περίοδο αυτή εξαπλώνονται στον άξονα Αδριατικής Ιωνίου και οι οποίες έλκουν από ό,τι φαίνεται την καταγωγή τους στην ευρύτερη περιοχή διασποράς του λεγόμενου πολιτισμού Τσέτινα, στην περιοχή της Δαλματίας, αλλά και αρκετά νοτιότερα, όπως βλέπουμε στη σκιασμένη περιοχή εδώ στο χάρτη, στην περιοχή της Δυτικής Βαλκανικής. Και στο πλαίσιο μιας ανθρωπολογικής εμπνεύσεως παρομοίωσης, κατά τη στοιχεία προς τους αργοναύτες του Δυτικού Ειρηνικού του Μπρόνισλαβ Μαλινόφσκι, ο Μαράν ονόμασε τους φορείς του φαινομένου Τσέτινα αργοναύτες των Δυτικών Βαλκανίων, θέλοντας να τονίσει και την αίσθηση της θαλάσσιας διασύνδεσης, το θαλάσσιο χαρακτήρα αυτού του φαινομένου με την εξάπλωσή του κατά μήκος της Αδριατικής. Για να κάνουμε λοιπόν εδώ μια ενδιάμεση σύνοψη, έχουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια την αρχαιολογική αποσύνδεση της ύστερης τρίτης χιλιετίας από τη θεωρία Κουργκάν. Αφενός με διότι έχουμε τη θεωρητική στροφή της έρευνας από παλαιότερες υποθέσεις μεταναστευτισμού σε πιο διαδικαστικές ερμηνευτικές προϋποθέσεις με έμφαση στους ενδογενείς παράγοντες και στους κλιματολογικούς παράγοντες. Έχουμε τη θεώρηση του νότιου ελληνικού χώρου ως κομματιού όχι πλέον του βορείου πόντου, αλλά περισσότερο ενός πλέγματος πολιτισμών στην Ανατολική, στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, που είναι κατά την άποψή μου μια πολύ σωστή θεώρηση. Έχουμε αρχαιολογικές διασυνδέσεις όπως τους Τύμβους και το φαινόμενο Τσέτινα που δεν παραπέμπουν ούτε αυτές άμεσα στην περιοχή του Πόντου, αλλά περισσότερο στην περιοχή, σαφέστατα θα έλεγα, στην περιοχή της Δυτικής Βαλκανικής. Και τέλος, έχουμε και αυτή την εικόνα πολιτιστικού κατακαιρματισμού κατά την πρωτοελλαδική τρία, η οποία αντιστέκεται στην ιδέα ενός μόνο ομοιογενούς ξενικού ορίζοντα, όπως θα ήταν κάτι που θα περίμενε κανείς ξεκινώντας από τις υποθέσεις της θεωρίας Κουργκάν. Και το ερώτημα τώρα είναι, εάν αυτό ισχύει και αν η έρευνα ακολουθεί πλέον το σωστό δρόμο, αποσυνδέοντας αρχαιολογικά την ύστερη τρίτη χιλιετία από το πρόβλημα το ενδοευρωπαϊκό και από το πρόβλημα της ελεύσεως των Ελλήνων, ποιες είναι οι συνέπειες, ποια είναι τα επακόλουθα ως προς την σχέση μεταξύ τρίτης και δεύτερης χιλιετίας. Η δική μου άποψη στο θέμα αυτό είναι το άμεσο επακόλουθο, είναι πως πρέπει να θεωρήσουμε πως η τρίτη χιλιετία αποτέλεσε σε κάποιο βαθμό και κατά κάποιον τρόπο τον γλωσσικό και πολιτισμικό πρόδρομο της δεύτερης χιλιετίας. Αν αλλάξουμε λοιπόν παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ότι η τρίτη χιλιετία αποτέλεσε ενδεχομένως πράγματι το παρελθόν της δεύτερης χιλιετίας, με όρους και γλωσσικούς και ως ένα βαθμό και πολιτισμικούς, μπορούμε ίσως σε πρώτη φάση να εξηγήσουμε καλύτερα για ποιο λόγο και κατά την τρίτη και κατά την δεύτερη χιλιετία, στην ίδια ακριβώς περιοχή, στο νότιο, επικεντρωμένο στο νότιο ελλαδικό χώρο, έχουμε το φαινόμενο της ανάπτυξης πρώιμων κρατικών αστικών μορφωμάτων. Επίσης, θα τολμούσα να πω ότι κατά την τρίτη χιλιετία έχουμε και την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής αντίληψης, της αντίληψης ενός ορθογωνίου κτηρίου με μνημειώδη χαρακτηριστικά, με ένα συγκεκριμένο κεντρικό μέρος, το οποίο περιβάλλεται από διαδρόμους, μια αρχή, μια βαθύτερη αρχιτεκτονική αντίληψη, την οποία βεβαίως θα τη συναντήσουμε πολύ αργότερα, επίσης στο πλαίσιο της ίδιας γεωγραφικής περιοχής του νοτίου ελλαδικού χώρου, αν το δούμε λίγο πιο μακροσκοπικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε κάποιες θέσεις, όπως στην Τίρινθα, βλέπουμε αυτή τη διασύνδεση να αναδεικνύεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αφού στο ίδιο ακριβώς σημείο της θέσης, όχι μόνο στην ίδια τη θέση, στο ίδιο σημείο, δηλαδή στη λεγόμενη Πάνω Ακρόπολη, το Μυκηναϊκό Ανάκτορο ανεγέρθηκε σε ένα σημείο όπου στην πρωτοελλαδική εποχή δέσποζε ένα πάρα πολύ σημαντικό κτίσμα, το λεγόμενο Ρούντμπαου, το κυκλικό κτίσμα, το οποίο είναι ένα ερώτημα αν ήταν και ορατό κάποια ίχνη του ακόμα όταν άρχισε η ανέγερση των Μυκηναϊκών Ανακτορικών Συγκροτημάτων στο σημείο αυτό. Αλλά αν κοιτάξουμε και έξω και πέρα από τις πιο γνωστές ή κεντρικές θέσεις, θα δούμε ότι παραδείγματα ή ενδείξεις αυτές της διασύνδεσης υπάρχουν σε αρκετά ή θα μπορούσε να εικάσει κανείς ότι υπάρχουν σε διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα. Θα δείξω εδώ ένα πολύ μικρό δείγμα. Λουτράκι Κατούνα σε Τολοακαρνανίας, ένας μυκηναϊκός θολωτός τάφος, χτισμένος μέσα σε πρωτοελλαδικό τύμβο. Καλαμάκι Ελαιοχωρίου Αχαΐας, ένα μυκηναϊκό νεκροταφείο επάνω σε πρωτοελλαδικό. Βοηδοκυλιά Μεσσηνίας, ένας μυκηναϊκός θολωτός τάφος μέσα σε μεσοελλαδικό τύμβο επάνω σε πρωτοελλαδικό οικισμό, σε σημείο που η Κάβανο και Μήνα αναρωτηθούν αν το παρελθόν χειραγωγείται εδώ συμβολικά
στο πλαίσιο του παρόντος της μεσοελλαδικής εποχής, μια πάρα πολύ εύλογη απορία για τη σχέση δεύτερης και τρίτης χιλιετίας. Και είναι ένα ερώτημα που μπορεί να θέσει κανείς, εάν αυτές οι διασυνδέσεις που γεφυρώνουν την τρίτη με τη δεύτερη χιλιετία μπορούν ή θα ήταν σκόπιμο να ερμηνευθούν υπό το ίδιο πρίσμα που πολλές φορές ερμηνεύουμε όλοι μας ανάλογες διασυνδέσεις που γεφυρώνουν τη δεύτερη με την πρώτη χιλιετία, ευρήματα όπως αυτό δεξιά, που συνήθως εμπλέκονται σε συζητήσεις για αυτή την διασύνδεση με την προγενέστερη προγονική εποχή. Ανάλογα όμως ερωτήματα, και θα τολμούσα να πω ίσως και πιο σημαντικά, ανακύπτουν μέσα από αυτή την αλλαγή του παραδείγματος σε σχέση με την ανασύνθεση, την προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας κατά τη δεύτερη χιλιετία, η οποία ανασύνθεση έχει συντρέχουσα περίοδο τη μορφή αυτού του γενεαλογικού δέντρου. Αυτού του γενεαλογικού δέντρου, το οποίο συγκροτεί ένα μοντέλο που η ρίζα του, όπως βλέπουμε αριστερά, ξεκινάει γύρω στο 2000, θεωρείται ότι ξεκινάει γύρω στο 2000-2200 π.Χ. Την προβληματική αυτού του οικογενειακού δέντρου μπορούμε, νομίζω, να την προσεγγίσουμε καλύτερα μέσα από την προβληματική της Μικυναϊκής Ελληνικής, της αρχαϊκής μορφής της ελληνικής γλώσσας, η οποία ήρθε στο φως μέσα από την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β στις αρχές της δεκαετίας του 50 από τον Μάικλ Βέντρις. Μέσα από την αποκρυπτογράφηση ήρθε λοιπόν στο φως μία μορφή της ελληνικής, η οποία στο πλαίσιο του γενεαλογικού αυτού δέντρου θεωρείται ότι ανήκει στη σφαίρα της λεγόμενης νότιας ή ανατολικής ελληνικής, η οποία θεωρείται ότι είναι μία από τις δύο υποθετικές υπερδιαλέκτους οι οποίες υπήρχαν γύρω στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας στον ελλαδικό χώρο. Οι οποίες υπερδιάλεκτοι, νότια και ανατολική ελληνική και βόρεια και δυτική ελληνική, πρόγονοι, όπως βλέπουμε στο διάγραμμα αυτό των μεταγενεστέρων διαλέκτων των ιστορικών χρόνων, θεωρείται ότι κάποτε ήταν και οι δύο αυτές συνενωμένες στην κοινή ρίζα της λεγόμενης πρωτοελληνικής ή κοινής ελληνικής γλώσσας γύρω στο 2000 π.Χ. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα μοντέλο το οποίο διακρίνεται θεωρητικά από δύο στοιχεία. Το ένα είναι ο δαρβινικός εξελικτισμός και το άλλο είναι ο θετικισμός. Για να το πούμε διαφορετικά, εάν θεωρήσουμε ότι πράγματι 5-6 αιώνες πριν από την εποχή που οι διάλεκτοι των ιστορικών χρόνων τεκμηριώνονται επιγραφικά, υπήρχαν δύο υπερδιάλεκτοι, ότι αυτές οι διάλεκτοι των ιστορικών χρόνων ήταν συνενωμένες σε δύο μόνο υπερδιαλέκτους στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας, τότε είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι αν γυρίσουμε άλλους 4-5 αιώνες πιο πίσω, αυτές οι υπερδιάλεκτοι ήταν με τη σειρά τους συνενωμένες στην κοινή ρίζα ενός δαρβινικού τύπου διαγράμματος όπως αυτό, το οποίο σίγουρα στο πλαίσιο της δικής σου λογικής θα έλεγα ότι ερμηνεύει με μεγάλη λογική συνέπεια τα φαινόμενα. Και ο λόγος που χρησιμοποιώ εδώ τη λέξη φαινόμενα είναι επειδή στην αρχαία επιστημολογία υπάρχει ο όρος του σώζειν τα φαινόμενα, που τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πολλές φορές ένα μοντέλο μπορεί να αποκαθιστά με πολύ μεγάλη λογική συνοχή τα φαινόμενα, να προσφέρει εξηγήσεις λογικές και ευλογοφανείς και την ίδια στιγμή να μην ισχύει. Το πιο διάσημο παράδειγμα στην ιστορία της επιστήμης είναι η λεγόμενη επίκυκλη του Πτολεμαίου, που ήταν κομμάτι ενός γεωκεντρικού μοντέλου για τον κόσμο και παρόλα αυτά στο πλαίσιο της δικής τους λογικής προσέφεραν πάρα πολύ ακριβείς μετρήσεις και υπολογισμούς για τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων μέσω των λεγόμενων επικύκλων. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα μήπως αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι και αυτό ένα παράδειγμα του λεγόμενου της αρχής του σώζειν τα φαινόμενα και αυτή η άποψη ίσως να ενισχύεται και μέσα από τη μελέτη της Μικυναϊκής Ελληνικής, μέσα από την οποία έχουν προκύψει μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα, το πιο ενδιαφέρον εκ των οποίων, κατά την άποψή μου, είναι ότι παρά το γεγονός ότι η μνημεία της γραμμικής Β προέρχονται από πολλές διαφορετικές γεωγραφικές και ίσως και χρονολογικές συνάφειες, η μικυναϊκή διάλεκτος που εμφανίζεται στη γραμμική Β είναι κατά βάση ομοιόμορφη. Μοιάζει να είναι ένα ομοιόμορφο ιδίωμα τυποποιημένο διοικητικής χρήσεως, το οποίο μας παρουσιάζει μια εικόνα πολύ διαφορετική από τα γραπτά μνημεία των ιστορικών χρόνων. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι τα γραπτά μνημεία των ιστορικών χρόνων αντανακλούν μια πολύ μεγαλύτερη διαλεκτική ποικιλομορφία. Και εδώ βλέπουμε αρκετούς αιώνες πιο πριν ένα ιδίωμα το οποίο μας δίνει μια εικόνα σχετικά ομοιόμορφη, υπερτοπικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλοί ερευνητές εστίασαν την προσοχή τους και στο λεγόμενο φαινόμενο των αρχαϊσμών της Μικυναϊκής Ελληνικής, δηλαδή σε ένα γλωσσικό ιδίωμα στο οποίο συνυπάρχουν προοδευτικά και συντηρητικά στοιχεία, υπάρχει μια ισχυρή εμφάνιση συντηρητικών στοιχείων των λεγόμενων αρχαϊσμών, που κάποιοι ερευνητές, φιλόλογοι, θεωρούν ότι παραπέμπει ακόμα και στη σφαίρα πιο κοντά της κοινής ελληνικής παρά αυτής της εποχής που εμφανίζονται τα μνημεία της γραμμικής Β. Mm-hmm. Συνεπώς, υπήρξαν φιλόλογοι, για παράδειγμα ο Φρανσίσκο Αντράντος, οι οποίοι ξεκινώντας από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διαπίστωση, έφτασαν στο σημείο να ισχυριστούν ότι αυτό που έχουμε εδώ είναι μια επίσημη αρχαϊκή γλώσσα μακρινής προέλευσης και με αρκετή παλαιότητα, που συνυπήρχε με τις ομιλούμενες διαλέκτους, όπως συνέβαινε και με την λατινική γλώσσα και τις αρχικές ρωμανικές γλώσσες
στην αρχή του Μεσαίωνα. Αυτή βεβαίως είναι μία από πολλές προσεγγίσεις, είναι όμως μία πολύ ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μου προσέγγιση, και αυτό διότι μας μεταφέρει από τη σφαίρα του δαρβινικού εξελικτισμού στη σφαίρα της ιστορίας. Και είναι γι' αυτό το λόγο μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, διότι συνάδει και με μια προσέγγιση αποσυμπίεσης του χρονικού βάθους της ελληνικής γλώσσας, συνάδει με την προοπτική του να προεκτείνει κανείς το χρονικό βάθος της ελληνικής γλώσσας έως την τρίτη χιλιετία, με αυτόν τον τρόπο προσδίδοντας χρονικό βάθος και ιστορικό φορτίο στην ελληνική γλώσσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Ένα ιστορικό φορτίο το οποίο ενδεχομένως να μεταφραζόταν και σε συγκεκριμένες ιστορικής φύσεως επιλογές. Άρα λοιπόν γεννάται το ερώτημα, ποια μπορεί να είναι η τύχη ενός τέτοιου μοντέλου οικογενειακού δέντρου, όταν η μεν ρίζα του ίσως έχει τοποθετηθεί σε λάθος χρονικό σημείο και ο πρώτος κλάδος, οι πρώτες του διακλαδώσεις, δεν ερμηνεύονται πλέον με όρους δαρβινικού εξελικτισμού, αλλά με όρους ιστορικού εξελικτισμού, θα μπορούσε να πει κανείς, με όρους ιστορίας. Αν λοιπόν υπάρχει ένα ιστορικό φορτίο, αν λοιπόν υπάρχει ένα παρελθόν το οποίο παίζει ρόλο στην επιλογή συγκεκριμένων γλωσσικών διεργασιών, αν έχουμε και στο πεδίο της γλώσσας κάποιες διασυνδέσεις όπως αυτές που βλέπουμε και στο πεδίο της αρχαιολογίας. Υπό το ίδιο πρίσμα μπορεί κανείς να εξετάσει και το τελευταίο σημείο που θα δούμε απόψε, δηλαδή το χρονικό βάθος ορισμένων επικών και μυθολογικών παραδόσεων. Ένα πρώτο ενδιαφέρον παράδειγμα εδώ είναι η λεγόμενη κάθοδος των Δωριαίων, όπου μπορεί να θέσει κανείς το ερώτημα αν εδώ το ζήτημα είναι ζήτημα εντοπισμού στο χώρο ή και στο χρόνο. Όλοι γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παράδοση, η κάθοδος των Δωριαίων, ή πιο σωστά η πρώτη εμφάνιση της δωρικής διαλέκτου στον νότιο ελλαδικό χώρο, θεωρείται πως έλαβε χώρα στη μετανακτορική Μυκηναϊκή περίοδο, μετά την κατάρρευση των Μυκηναϊκών βασιλείων. Μόνο που όπως επίσης γνωρίζουμε όλοι, τόσο στον ορίζοντα καταστροφής των ανακτόρων, όσο και στον ορίζοντα της μετανακτορικής 3γ περίοδου, δεν υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά δεδομένα που θα μπορούσε να συσχετίσει κανείς με μια τέτοια πληθυσμιακή μετακίνηση. Βεβαίως, εδώ μπορεί κανείς πάλι να επιστρατεύσει μια πάρα πολύ ωραία βοηθητική υπόθεση, ισχυριζόμενος ότι το γεγονός πως δεν έχουμε αρχαιολογικά ίχνη της δωρικής μετανάστευσης δεν σημαίνει ότι αυτή δεν έγινε. Σημαίνει ότι απλά οι μεταναστεύσεις είναι δύσκολα ανιχνεύσιμες στο αρχαιολογικό υλικό. Και έτσι να προστατευτεί και πάλι εδώ η βασική προσέγγιση. Παρά τα αυτά, στην ιστορία της έρευνας υπήρξε τουλάχιστον ένας, ο οποίος άρχισε κάποτε να υποψιάζεται ότι εδώ ίσως συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Και αυτός ο κάποιος ήταν ο Τζον Τσάντουικ, ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του 70 διατύπωσε τη ρηξικέλευτη άποψη ότι ο δωρικός πληθυσμός ήταν ήδη παρόν στον νότιο ελλαδικό χώρο κατά τη Μυκηναϊκή εποχή, ως μια ενδεχομένως υποτελής κοινωνική τάξη, της οποίας η ύπαρξη, σύμφωνα με τον Τσάντουικ, ενδεχομένως προδιδόταν κιόλας από κάποια σημεία απόκλησης από τον κανόνα της κανονικής Μυκηναϊκής και στις ίδιες τις πινακίδες σε κάποια στοιχεία της λεγόμενης ειδικής Μυκηναϊκής. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι και ο Τσάντουικ, διατυπώνοντας αυτή την άποψη, ξεκινάει και αυτός από το παραδοσιακό παράδειγμα. Ξεκινάει από την υποκείμενη, υπόρρητη αφετηρία ότι η ελληνική γλώσσα φτάνει στην Ελλάδα γύρω στο 2000 π.Χ. ή το 2200. Κατά αυτόν τον τρόπο, η άποψή του ουσιαστικά ισοδυναμεί με την άποψη ότι οι φορείς της κανονικής Μυκηναϊκής και της ειδικής Μυκηναϊκής ουσιαστικά συνυπήρχαν εξ αρχής στον νότιο ελλαδικό χώρο. Και ως εκ τούτου πολύ δικαιολογημένα απέσπασε εντός εισαγωγικών την κριτική από την πλευρά της φιλολογίας και της γλωσσολογίας, διότι αν αυτό συνέβη, αν τα πράγματα ήταν έτσι, αν εξ αρχής συνυπήρχαν δωρικοί και μη δωρικοί πληθυσμοί στον νότιο ελλαδικό χώρο, τότε γεννάται το ερώτημα πώς η δωρική διάλεκτος διατήρησε όσους ιστορικούς χρόνους σε στοιχεία συντηρητισμού, όπως για παράδειγμα η απουσία συριστικοποίησης του τι, τα οποία δεν υπάρχουν ούτε καν στις πινακίδες της γραμμικής Β. Είναι μια πάρα πολύ εύλογη φιλολογική και γλωσσολογική ένσταση, η οποία πράγματι φαινόταν και φαίνεται να υποδηλώνει ότι κάποια στιγμή υπήρξε κάποιο είδους γεωγραφικός διαχωρισμός ανάμεσα σε έναν βόρειο κλάδο πρωτοδωρικό και στις υπόλοιπες διαλέκτους. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι ακολουθώντας κανείς το παραδοσιακό παράδειγμα και ο Τσάντουικ στη δική του περίπτωση, δεν υπήρχε απλά χρόνος για να τοποθετήσει κανείς ούτε αυτό το γεωγραφικό διαχωρισμό, αλλά ούτε και την κάθοδο, ό,τι κι αν θέλουμε να εικάσουμε πώς μπορεί να σημαίνει αυτό. Εδώ θα τολμούσα να πω ότι τα πράγματα αλλάζουν. Αν αλλάξουμε παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ότι η ελληνική γλώσσα ήταν ήδη παρούσα κατά την τρίτη χιλιετία, τότε θα δούμε ότι στα τέλη της τρίτης χιλιετίας, σε αντίθεση με τα τέλη της δεύτερης χιλιετίας, έχουμε αρχαιολογικά απολύτως ορατές ενδείξεις πολύ σημαντικών αρχαιολογικών και πολιτιστικών μεταβολών, κάποιες εκ των οποίων ενδεχομένως θα μπορούσαν να συσχετιστούν και με κάποια έκταση, και έχουν συσχετιστεί και στο παρελθόν, με κάποια έκταση πληθυσμιακές μετακινήσεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε οικιστικές ανακατατάξεις, όπως για παράδειγμα στην εμφάνιση των αψιδωτών κτηρίων στον νότιο ελλαδικό χώρο στα τέλη της τρίτης χιλιετίας, αλλά και σε σημεία, σε ίχνη αρχαιολογικά,
Για παράδειγμα, στην κεραμική Τσέτινα, τα οποία προέρχονται από τη βορειοδυτικότερη του ελλαδικού χώρου περιοχή και ενδεχομένως μπορεί έτσι στο πλαίσιο μιας φευγαλαίας σκέψης να φέρει και στο μυαλό, καθώς το φαινόμενο Τσέτινα, όπως είπαμε, χαρακτηρίζεται και από την θαλάσσια διασύνδεση, θαλάσσια επικοινωνία, ίσως να φέρει στο μυαλό αυτή την λίγο περίεργη παράδοση για τους Δωρείς που διασωζόταν ως την εποχή του Παυσανία και που τους συνδέει με την έννοια της κατάπλευσης με τα πλοία, την αυπήγηση πλοίων, την άφπακτο και την κατάπλευση στην Πελοπόννησο. Τώρα, βέβαια, εδώ μπορεί κανείς να αναρωτηθεί και να θέσει το ερώτημα τι είδους ανήκουν στη μεθοδολογία είναι αυτή, πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κανείς ότι στα τέλη της τρίτης χιλιετίας έγινε ένα γεγονός το οποίο θα μπορούσε αργότερα να έχει διασωθεί, μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε αργότερα να έχει διασωθεί με τη μορφή της παράδοσης περί της καθόδου των Δωριαίων, όταν κανείς δεν έχει καν αποδείξει ότι σε αυτές τις βορειότερες περιοχές, για παράδειγμα στην περιοχή της Βορείου Αλβανίας, του Μαυροβουνίου, ήταν καν παρόν ο πρωτοδωρικός πληθυσμός σε αυτούς τους πρώιμους χρόνους. Αυτή είναι σίγουρα μια πολύ εύλογη ένσταση. Αρκεί όμως κανείς να έχει στο μυαλό του ότι η ίδια ένσταση ισχύει αυτούσια και για την παραδοσιακή θεωρία. Διότι καθώς είμαι σε θέση να γνωρίζω, τα πρώτα βέβαια ίχνη της δωρικής διαλέκτου προέρχονται από τον 7ο αιώνα, από την περιοχή της Λακωνίας, από τη Σπάρτη, είναι τα ποίηματα του Αλκμάνα. Και η τεκμηριωμένη παρουσία της δωρικής διαλέκτου τον 7ο αιώνα στη Σπάρτη σίγουρα δεν αποδεικνύει ότι τον 12ο ή 11ο αιώνα η δωρική διάλεκτος ήταν παρούσα κάπου στη βορειοδυτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν εδώ ελοχεύει σε αυτές τις περιπτώσεις ο κίνδυνος να παρασυρθεί κανείς σε αυτό που οι Σάνξ και Τίλι είχαν χαρακτηρίσει κάποτε η αρχαιολογία του όχι, the archaeology of no, εννοώντας ότι πολλές φορές οι απαιτήσεις αυτού του είδους μεθοδολογικού θετικισμού πολλές φορές λειτουργούν ως επιφαινόμενο κομφορμιστικών ή λίγο συντηρητικών τάσεων εντός της επιστήμης. Και από την ίδια σκοπιά μπορούμε να δούμε και το τελευταίο σημείο που αφορά την έρευνα για το χρονικό βάθος των ομηρικών επών. Όπου εδώ έχουμε συνήθως την αντιπαραβολή δύο περιόδων, είτε της Μυκηναϊκής εποχής, είτε της πρώιμης εποχής του Σιδήρου, ως υποψηφίων για να έχουν φιλοξενήσει εντός εισαγωγικών τον όποιο ιστορικό πυρήνα των ομηρικών αφηγήσεων. Και το ερώτημα είναι, γιατί δεν κοιτάμε και πιο πίσω, όταν για παράδειγμα έχουμε το στοιχείο των τύμβων, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα ομηρικά έθιμα ταφής, και γνωρίζουμε όλοι από την αρχαιολογία ότι η εξάπλωση των τύμβων, η μεγαλύτερη τουλάχιστον εξάπλωση, χρονολογείται σε περιόδους προημότερες της Μυκηναϊκής, προημότερες της ύστερης εποχής του Χαλκού, όπως για παράδειγμα στη Μεσοελλαδική περίοδο ή στην ύστερη Πρωτοελλαδική περίοδο. Υπάρχει όμως ένα άλλο παράδειγμα που, κατά την άποψή μου, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό, και αυτό δεν είναι άλλο από ένα ιδιαιτέρως πολύ συζητημένο πρόβλημα, το πρόβλημα της ομηρικής Ιθάκης. Όπου και εδώ μπορεί κανείς να θέσει ακριβώς το ίδιο ερώτημα, αν το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα εντοπισμού μόνο στον χώρο ή και στον χρόνο. Αυτή είναι μια υπόθεση η οποία συνδέεται με έναν πολύ σημαντικό γερμανό αρχιτέκτονα και αρχαιολόγο, τον Wilhelm Dörpfeld, ο οποίος στις αρχές του 20ου αιώνα διατύπωσε μια εξαιρετικά φιλόδοξη θεωρία, η οποία καθίστα το ακόμα πιο φιλόδοξη και προκλητική, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς διατυπωνόταν μέσα σε ένα επιστημονικό περιβάλλον, το περιβάλλον της πατρίδας του Dörpfeld, το οποίο ήταν εκείνη την εποχή εξαιρετικά, ιδιαίτερα κομφορμιστικό και συντηρητικό. Ο Dörpfeld λοιπόν διατύπωσε μια πολύ ρηξικέλευτη θεωρία ότι η σύγχρονη Ιθάκη δεν έχει καμία σχέση με την ομηρική Ιθάκη. Και ότι για να βρούμε ποια είναι η ομηρική Ιθάκη, πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Πρέπει να ενσωματώσουμε την μεταγενέστερη Λευκάδα στην αλυσίδα των ομηρικών νήσων όπως περιγράφονται στην Οδύσσια. Ποια είναι τα ομηρικά νησιά? Ιθάκη, Δουλίχιον, Τεσάμιτε και Ηλίες Αζάκυνθος, όπως είναι ο ομηρικός στίχος. Ο Dörpfeld λοιπόν θεώρησε ότι ενσωματώνοντας τη Λευκάδα στα τέσσερα αυτά νησιά, αυτομάτως ξετυλίγεται όλο το νήμα. Αυτομάτως λύνεται ο γρίφος, διότι αμέσως ταυτίζοντας την ομηρική Ιθάκη με τη μεταγενέστερη Λευκάδα, αμέσως καταλάβαινε κανείς ποια είναι τα νησιά τα οποία εμφανίζονται πάντα σε συντακτική σύζευξη. Δουλίχιον, Τεσάμιτε. Θεώρησε ο Dörpfeld ότι αυτή η συντακτική σύζευξη αντανακλά τη γεωγραφική σύζευξη της μεταγενέστερης Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η ομηρική αναφορά ότι Δουλίχιον, Σάμι και Ζάκυνθος βρίσκονται προς την κατεύθυνση της Ιούς, προς Ιώτη Έλιον τε και προς την κατεύθυνση της Ήλιδας, προς Ήλιδος υποβότιο, όπως είναι ο στίχος, ενώ αντίθετα η Ιθάκη βρίσκεται προς Όφων, εναρμονιζόταν πάρα πολύ ωραία, όχι μόνο με τις εσωτερικές σχέσεις μέσα σε αυτόν τον άξονα, αλλά και με τα στοιχεία τα οποία μελέτησε ο Dörpfeld, και βλέπουμε εδώ αριστερά το χάρτη από την αρχαιότητα και το μεσαίωνα, ότι δηλαδή πριν την εφεύρεση και χρήση της Πηξίδας, υπήρχε η αίσθηση ότι ο άξονας που σήμερα ξέρουμε ως άξονα βορρά-νότου σε ό,τι αφορά τα Ιόνια νησιά ήταν μετατοπισμένος προς Δυσμάς. Παραθέτει μάλιστα και έναν χάρτη του Κλάβδιου Πτολεμαίου που δείχνει την κατεύθυνση, τον προσανατολισμό των νήσων όπως περίπου τον βλέπουμε εδώ αριστερά. Ξετυλίγοντας λοιπόν το κουβάρι από αυτή τη σκοπιά, ο Dörpfeld άρχισε να υποψιάζεται ότι όχι μόνο η σχέση της Λευκάδας Ιθάκης
με τον περίγυρό της αντανακλάται πλέον στις περιγραφές, αλλά και τα συγκεκριμένα τοπογραφικά στοιχεία εντός της Λευκάδας αντιστοιχούν στην ομιλική περιγραφή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά για παράδειγμα το Αρκούδι, αυτό το νησί, το σημερινό ανάμεσα στην Λευκάδα και στην Ιθάκη, θεώρησε ότι ανταποκρίνεται πλήρως στην περιγραφή της Αστερίδος του νησιού, στο οποίο με τους αμφίδημους διπλούς λιμένες, όπου οι μνηστήρες είχαν στήσει ενέδρα στον Τηλέμαχο, ότι τα χαρακτηριστικά της ίδιας της Λευκάδας, το όρος Νήρητον, το όρος Νίων, όλα βρίσκουν αντιστοιχίες και όλες αυτές οι αντιστοιχίες οδηγούν εδώ. Οδηγούν στην ανατολική πλευρά του νησιού, στον κόλπο του Βλυχού, όπου σε αυτόν ο Ντέρπφελτ είδε, αναγνώρισε τον λεγόμενο πολυβενθή λιμένα, δηλαδή αυτόν που εισχωρεί βαθιά στην ξηρά. Εκεί λοιπόν ήταν επόμενο ότι ο Ντέρπφελτ θα έστρεφε και το ανασκαφικό του ενδιαφέρον, εφαρμόζοντας υποδειγματικά, θα έλεγα, κάποιες αρχές που λίγες δεκαετίες αργότερα επρόκειτο να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της αγγλοσαξονικής αρχαιολογίας, στο πλαίσιο της νέας ιδιαδικαστικής αρχαιολογίας, δηλαδή το λεγόμενο υποθετικοπαραγωγικό μοντέλο, που πρώτα διατυπώνει κανείς μια θεωρία και στη συνέχεια την εκθέτει στην προοπτική ανασκαφικής επαλήθευσης ή διάψευσης. Έτσι λοιπόν και ο Ντέρπφελτ εστίασε το ανασκαφικό του ενδιαφέρον ακριβώς στο σημείο που υποδείκνυε η θεωρία του, τόσο πολύ επεξεργασμένη σύμφωνα με, με τη δική του άποψη, και τι ανακάλυψε. Ανακάλυψε το νεκροταφείο Τίμβων Ερ, το οποίο όμως δεν χρονολογείται στην εικαζόμενη ως ομηρική εποχή, αλλά χίλια χρόνια πριν. Ένα πρωτοελλαδικό νεκροταφείο των μέσων της 3ης χιλιετίας π.Χ., ένα κομβικό σημείο, αν το δούμε αρχαιολογικά, στους άξονες ανταλλαγών και επικοινωνίας της εποχής, όπως φαίνεται μέσα από τον υβριδικό χαρακτήρα του υλικού του πολιτισμού, που συγκεράζει στοιχεία και του ελλαδικού πολιτισμού, αλλά και βορειότερων περιοχών. Και το ερώτημα εδώ είναι, τι συνιστούν τα ευρήματα του στενού? Συνιστούν τη διάψευση μιας θεωρίας ή την αντένδειξη ενός παραδείγματος? Διαψεύδουν τη θεωρία μέσω της χρονολογίας τους? Διαψεύδεται η θεωρία επειδή ανάγονται σε μία περίοδο πριν από εκείνη που ήθιστε να τοποθετείτε ο ιστορικός πυρήνας των παραδόσεων αυτών, ή έχουμε μια αντένδειξη, μια ανομαλία, δηλαδή μια ένσταση πλέον στην ίδια αυτή την υποκείμενη παραδοχή, ότι όποιος ιστορικός πυρήνας χρονολογείται αποκλειστικά και μόνο από μία περίοδο της ύστερης εποχής του Χαλκού και εντεύθεν. Και αυτή βεβαίως είναι μία επιστημολογική ένσταση, η οποία επεκτείνεται αυτούσια και στην ίδια την επιστημολογία της διαδικαστικής αρχαιολογίας, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το αναπτύξουμε. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε εδώ είναι ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισε και ο ίδιος ο Σλίμαν στις ανασκαφές του στην Τρία και στις Μυκήνες, όπου και εκεί ανακάλυψε ευρήματα και στρώματα που ο ίδιος θεώρησε ότι θα έπρεπε αναγκαστικά να συσχετιστούν με τον ομηρικό κόσμο, αλλά πάλι αυτά αποδεικνύονταν κάθε φορά αρχαιότερα από την περίοδο που ήθιστε να τοποθετείτε ο ιστορικός πυρήνας των παραδόσεων αυτών. Η ιστορία αυτή, θα έλεγα, συνοψίζεται στην ιστορία δύο Αγγείων. Το ένα είναι το Δέπας Αμφικύπελλων και το ποτήρι του Νέστορα. Βρίσκοντας μάλλον ο Σλίμαν ένα τέτοιο Αγγείο, ήταν φυσικό ότι θα το συσχέτιζε με τις ομηρικές περιγραφές. Βλέπουμε εδώ και την ίδια του την ατάκα, θα τολμούσα να πω, ότι αν Αμφικύπελλων σήμαινε διπλό κύπελο, Doppelbecher, τότε θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι και αμφορέα σημαίνει διπλό Αγγείο. Θεωρούσε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί ως το Αμφικύπελλων με την έννοια του διπλού Αγγείου, αλλά ως ενός Αγγείου με δύο χαρακτηριστικές λαβές που βοηθούσαν στο να περνάει στο πλαίσιο των συμποσίων από τον έναν συνδετημόνα στον άλλον. Και όπως πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, παρατηρεί ο Τομπίας Μίλεμπρουχ, σαφώς η αρχαιολογία αντέκρουσε τις απόψεις αυτές του Σλίμαν επί τη βάση βεβαίως των χρονολογικών δεδομένων, αλλά ένα τέτοιο Αγγείο είχε κάνει την εμφάνισή του σε αρχαιολογικά στρώματα πιο κοντά στην περίοδο που θεωρούμε ότι ενδεχομένως χρονολογούνται οι ιστορικοί πυρήνες των ΕΠΟΝ, τότε αυτή η αντίκρουση πιθανώς θα ήταν λίγο πιο συζητήσιμη, λίγο πιο δύσκολη, και το ίδιο ισχύει, κατά την άποψή μου, ακριβώς και για το λεγόμενο ποτήρι του Νέστορα από τον ταφικό κύκλο Α των Μυκηνών, όπου και εδώ τίθεται το ερώτημα αν ένα τέτοιο έβριμα το είχαμε βρει σε στρώματα της Μυκηναϊκής Ανακτορικής περίοδου, τι θα είχε συμβεί. Κατά την άποψή μου, ένα μεγάλο μέρος της έρευνας θα εστίαζε πλέον περισσότερο στις ομοιότητες του αντικειμένου αυτού με την ομηρική περιγραφή παρά στις διαφορές. Διότι σε σχέση με την ομηρική περιγραφή υπάρχουν φυσικά και διαφορές στον αριθμό των λαβών, στον αριθμό των πτηνών στην κάθε λαβή, αλλά υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες. Άρα λοιπόν έχουμε την εστίαση σε διαφορετικά σημεία της εικόνας. Στην εστίαση στη μία περίπτωση στην ομοιότητα και στην άλλη στη διαφορά. Και για να κλείσουμε και με ένα επιστημολογικό, μια επιστημολογική παρατήρηση, είναι αυτό που λέγεται στην επιστημολογία Gestalt Shift, μορφολογική εναλλαγή ή μετατόπιση. Έχει αναπτύξει και ο Wittgenstein και άλλοι φιλόσοφοι της επιστήμης. Δηλαδή, βλέπουμε στο κέντρο μία εικόνα που μπορεί να την δει κανείς είτε ως πάπια είτε ως κουνέλι. Έχουμε από τη μία μεριά το προσωπικό παράδειγμα του Σλίμαν, ο οποίος θεωρούσε ότι από τη στιγμή που βρίσκει αυτά τα ευρήματα, αυτό σημαίνει αναγκαστικά ότι αυτά πρέπει να είναι τα ομηρικά στρώματα, ο ομηρικός κόσμος.
Και από την άλλη πλευρά έχουμε το ευρύτερο παράδειγμα που λέει ότι όχι, από τη στιγμή που δεν χρονολογούνται σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι η περίοδος στην οποία ανάγονται τα έπι, τότε προφανώς τα ευρήματα αυτά δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με τον Όμηρο. Η αλήθεια τώρα είναι ότι αν θεωρήσουμε πως η τρίτη χιλιετία π.Χ. αποτέλεσε πράγματι σε κάποιο βαθμό, κατά κάποιον τρόπο, το γλωσσικό πρόδρομο της δεύτερης χιλιετίας, τότε κάλλιστα θα μπορούσε να έχει συνεισφέρει κάποια στοιχεία τα οποία ενσωματώθηκαν στα μεταγενέστερα έπι. Σε αυτή την περίοδο γνωρίζουμε από την αρχαιολογία ότι άτμασαν και οι δύο γεωγραφικές περιοχές γύρω από τις οποίες περιστρέφεται η αφήγηση των επών και η Τροάδα, το Βορειοανατολικό Αιγαίο που έχουν μια τεράστια άνθηση την περίοδο αυτή και ο άξονας Αδριατικής Ιωνίου. Όποιος έχει επισκεφτεί το Μουσείο της Κωνσταντινούπολης σίγουρα θα συμφωνούσε ότι η 3-2 είναι με διαφορά η πιο εντυπωσιακή σε ό,τι αφορά τα ευρήματά της από όλες τις άλλες πόλεις. Είναι αυτή η μοναδική φάση για την οποία εκτίθενται στο Μουσείο και αποθηκευτικά αγγεία. Και σε αυτή την περίοδο έχουμε βεβαίως και ευρήματα τα οποία πιστοποιούν όχι μόνο τη μεγάλη ευμάρεια, αλλά και το γεγονός ότι αυτή η ευμάρεια πιθανότατα συνδεόταν και με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, συγκεκριμένες ελίτ, οι οποίες κάποιο στίγμα ενδέχεται να άφησαν κι αυτές στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθε της εποχής τους. Για να συνοψίσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό, αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να καταδείξουμε μέσα από την θεωρητική πραγμάτευση την απόψινή είναι ότι πολλές πτυχές της αντίληψής μας για την γλωσσική και πολιτισμική πραγματικότητα επηρεάζονται ακόμα από την υπόρρητη επιρροή δύο παραδοσιακών γενεαλογικών συστημάτων. Το ένα από αυτά είναι οι γενεαλογίες της γενέσεως, όπως αυτές φαίνεται ότι ενσωματώθηκαν στο παραδοσιακό χρονολογικό περίγραμμα, εντός του οποίου τοποθετείται από την ιστορικοσύγκριτική γλωσσολογία ή εξάπλωση γενικότερα το χρονικό βάθος των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, δημιουργώντας βεβαίως και μια συγκεκριμένη αντίληψη για το χρονικό βάθος και της ίδιας της ελληνικής γλώσσας. Για το άλλο σύστημα είναι το σύστημα των παραδοσιακών γενεαλογιών των Ελλήνων των ιστορικών χρόνων της αρχαιότητας, που και αυτό με τη σειρά του έχει καθορίσει με υπόρρητο τρόπο μια συγκεκριμένη αναλόγως συμπιεστική αντίληψη για το πότε θα μπορούσε να τοποθετηθεί όποιος ιστορικός πυρήνας των γεγονότων εκείνων που αργότερα έμελε να αποθησαυριστούν με τη μορφή των επικών και μυθολογικών παραδόσεων. Αυτό το οποίο όμως προσπαθήσαμε να δείξουμε και να αναδείξουμε μέσα από την συζήτηση αυτή είναι ότι η συμπίεση, η συρρήκνωση του παρελθόντος δεν είναι οπωσδήποτε πάντοτε ο πιο επικοδομητικός τρόπος για τη μελέτη του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Thank you very much. Could somebody switch on the lights behind the... Yes, thank you. This was a very interesting lecture. And I find it surprisingly convincing. And really? Yes. But I'm not sure. Are you saying about the Homerian writings that they are traceable to the early Bronze Age? Or maybe. My suggestion is that some early strata of the later traditions may go back to the early Bronze Age if we suppose that the Greek language was already present in Greece during the early Bronze Age. So if we don't accept the traditional paradigm of the Indo-European problem, which places the arrival of the Greeks, the coming of the Greeks, at the end of the third millennium BC. It's a great change of paradigm, of underlying suggestions here, which leads to different approaches. I think this is extremely interesting. But I think that there are a lot of people here that have opinions on this. Anybody? Yes? Όταν ακούω για την κάθοδο των Δωριαίων, καταρχάς δεν γνώριζα ότι οι σύγχρονοι μελετητές ασχολούνται ακόμα και δεν έχει αναθεωρηθεί εντελώς αυτή η άποψη περί της καθόδου των Δωριών, διότι είναι γνωστό ότι όταν διατυπώθηκε τα αρχαιολογικά ευρήματα ήταν βέβαια πάρα πολύ λίγα στις αρχές του 19ου αιώνα, του 20ου αιώνα. Όταν ακούω, τέλος πάντων, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που αναγράφεται στο άρθρο του Μανώλη Ανδρόγκου του 1954 στα ελληνικά, που δεν θυμάμαι τώρα τον αρχαιολόγο ιστορικό που το είχε πει, ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε η κάθοδος των Δωριαίων, θα έπρεπε να την εφεύρουμε για να λύσουμε ένα σωρό προβλήματα. Η αίσθηση που είχα από την ομιλία σας, βέβαια, είναι ότι μάλλον την αποδέχεστε κι εσείς για να τη συζητάτε τόσο πολύ.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, εγώ είχα καταλήξει, δεν είμαι ιστορικός, είμαι αρχαιολόγος, ότι η Δωρής είναι ένα από τα 22 φύλλα κατά Μιχάλη Σακελαρίου, όπως υπήρχε ελληνικά φύλλα, και ότι τέλος πάντων έχει αμφισβητηθεί εντελώς, μετά και από την αρχαιολογική έρευνα 100 χρόνων περίπου. Η προσέγγιση μου στο θέμα αυτό ξεκινάει από τις γλωσσολογικές και φιλολογικές παρατηρήσεις και κυρίως από το γεγονός ότι πράγματι θεωρώ ότι έχει βάση η γλωσσολογική φιλολογική προσέγγιση που εστιάζει σε αυτόν τον συντηρητικό χαρακτήρα της δωρικής διαλέκτου. Είναι πράγματι αξιοσημείωτο ότι στους ιστορικούς χρόνους. Δεν αμφισβητεί κανείς την δωρική διάλεκτο, βέβαια. Ναι, είναι όχι, κάτι άλλο ήθελα να πω. Ότι στους ιστορικούς χρόνους βλέπουμε να διακρίνεται από χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα η λεγόμενη απουσία συριστικοποίησης του τι, η οποία υπάρχει, δηλαδή η συριστικοποίηση αυτή συντελείται ήδη στη γραμμική Β, πολλούς αιώνες πιο πριν. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και υποδηλώνει, σύμφωνα με πολλούς φιλολόγους και γλωσσολόγους, ότι εδώ ξεχνώντας τελείως την παράδοση τη μυθολογική, αν το δούμε τελείως γλωσσολογικά, φιλολογικά, πιθανότατα έχουμε πράγματι να κάνουμε με έναν κάποτε υπαρκτό γεωγραφικό διαχωρισμό δύο διαλεκτικών όγκων της πρώιμης ελληνικής γλώσσας, διότι με αυτόν τον τρόπο, αν θεωρήσουμε ότι συνυπήρχαν εξ αρχής όλοι μαζί οι κλάδοι στον νότιο ελλαδικό χώρο, θα έχουμε πρόβλημα να εξηγήσουμε και κοινωνικογλωσσικά το πώς διατηρήθηκε αυτό το συντηρητικό στοιχείο, που είναι ένα από τα πολλά. Αν θεωρήσουμε, όπως έλεγε ο Τσάντουικ, ότι η Δωρής ήταν μια υποτελής κοινωνική τάξη, υπάρχουν πολλοί φιλόλογοι και γλωσσολόγοι που ισχυρίζονται ότι δεν βγάζει νόημα το να συνδέσει κανείς με την υποτελή κοινωνική τάξη τους συντηρητισμούς, διότι οι κατώτερες τάξεις είναι συνήθως πιο νεωτεριστικές όσον αφορά τη γλωσσολογική εξέλιξη. Ο συντηρητισμός εμφανίζεται πάντα συνήθως σε ανώτερες τάξεις. Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι περιπλοκές, οι φιλολογικές, οι γλωσσολογικές. Γι' αυτό και εγώ ξεκινάω από αυτήν την παραδοχή. Θεωρώ ότι είναι μια εύλογη απορία αυτή. Μέχρι ότου βεβαίως υπάρξει κάποια άλλη γλωσσολογική, φιλολογική προσέγγιση, η οποία να εξηγεί τα ίδια φαινόμενα, ίσως με έναν τρόπο διαφορετικό και πιο εύλογο. Αλλά ως τότε θεωρώ ότι πράγματι υπάρχει βάση στην ιδέα ότι κάποτε υπήρχε κάποιο είδους διαλεκτικός διαχωρισμός γεωγραφικός των κλάδων αυτών. Οπότε ξεκινάει μέσα από τις παρατηρήσεις αυτές της φιλολογίας και της γλωσσολογίας. Αυτό που θεωρούσα ότι εντελώς αμφισβητείται είναι η κάθοδος των δωριών με την έννοια της κατακλυσμικής καθόδου ενός αλόφιλου, βάρβαρου φύλου, ας πούμε, που κατέστρεψε τους Μυκηναίους. Αυτό θεωρώ ότι. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αλλά αυτό πάλι εστιάζει στον ορίζοντα της Μυκηναϊκής εποχής. Ναι. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Στο θέμα της καθόδου των δωρεών, είχα την ευτυχία να είμαι μαθήτρια του Μιχάλη Σακελαρίου και θυμάμαι ακριβώς την εξήγηση, μάλλον το δίλημα που εμφάνιζε. Υποτίθεται ότι χρησιμοποιώντας τις αρχαίες πηγές, κατέληγε στο ότι μεγάλη μετακίνηση, συνολική, τύπου πώς έλεγε ο Ουέις ή άλλοι αρχαιολόγοι, με βάση τις πηγές δεν έγινε. Mm-hmm. Έγιναν μικρές μετακινήσεις, συνεχείς και αλληλοδιαδεχόμενες. Αυτό το έλεγε πολύ πιστικά με βάση τις αρχαίες πηγές και κατέληγε να αναιρεί, όχι να αναιρεί τον εαυτό του, αλλά να θέτει το δίλημα και τότε πώς εξηγείται ότι οι αρχαίες πηγές βοούν για μία κάθοδο των δωρεών. Δηλαδή ότι υπάρχει στην πραγματικότητα, αν πάρουμε τις αρχαίες πηγές, μία ελαφρά μετακίνηση, ενώ στην πάλι η πρόσληψη ήταν ότι έγινε μια μεγάλη κάθοδος. Η πρόσληψη σε... Λοιπόν, μόνο αυτό θέλω να πω, εντάξει, εσείς θα απαντήσετε και θέλω επ' ευκαιρία, επειδή θα δώσω τώρα το μικρόφωνο, να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Πώς μπαίνει στο σχήμα σας το γεγονός ότι αυτή, τέλος πάντων, η μαρτυρία που έχουμε, αυτά τα αρχαϊκά ελληνικά, τα μυκηναϊκά, γράφτηκαν σε μία γραφή κριτική, η οποία είναι και μάλιστα η δεύτερη. Υπάρχει και αρχαιότερη κριτική από αυτή που γράφτηκε η γραμμική Α, ας πούμε, η οποία υποτίθεται ότι καθρεφτίζει, δεν ξέρουμε τι γλώσσα καθρεφτίζει, ενδεχομένως να εκφράζει μία μη ελληνική γλώσσα, ενδεχομένως το θέμα είναι ασαφές. Για να αρχίσω από το δεύτερο σημείο, είναι πάρα πολύ λογικό ότι η ελληνική γλώσσα καταγράφηκε για πρώτη φορά με μια κριτική προελεύσεως γραφή, διότι έτυχε η ελληνική γλώσσα να καταγραφεί για πρώτη φορά στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας και λίγο μετά, όταν
ο κόσμος, ο μυκηναϊκός κόσμος του Αιγαίου, γνωρίζουμε από την αρχαιολογία πάρα πολύ καλά ότι βρέθηκε κάτω από πάρα, πάρα πολύ ισχυρή μινωική επιρροή. Ο μινωικός πολιτισμός είναι κυρίαρχος στο πρώτο ήμιση της δεύτερης χιλιετίας του Αιγαίου, ασκεί τεράστια επιρροή στον μυκηναϊκό κόσμο. Είναι ο πρώτος εγγράμματος πολιτισμός της Ευρώπης και είναι πάρα πολύ λογικό ότι στο πλαίσιο πολλών γραμμών πολιτισμικής διάχυσης από τη μινωική Κρήτη προς τη μυκηναϊκή Ελλάδα, μία εκ των οποίων γραμμών είναι και η ίδια και η μεταφύτευση ενός ανακτορικού συστήματος. Στο πλαίσιο λοιπόν της ίδιας μεταφύτευσης, μεταφυτεύεται και ένα εργαλείο του ανακτορικού αυτού συστήματος, που είναι η γραφή. Στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, εξαρτάται από ποια οπτική προσεγγίζουμε τις αρχαίες πηγές. Υπάρχουν και οι ιστορικοί της αρχαιότητας, οι οποίοι στο πλαίσιο της δικής τους επιστήμης εστιάζουν πιο πολύ στους πρώιμους ιστορικούς χρόνους και θέλουν να βλέπουν αυτές τις παραδόσεις ως αποκλειστικό προϊόν κοινωνικών, κοινωνικο-ιστορικών διεργασιών των πρώιμων ιστορικών χρόνων, για παράδειγμα της γεωμετρικής εποχής, της αρχαϊκής εποχής. Και εγώ πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον μια παράδοση η οποία αφηγείται ένα γεγονός τόσο έντονο, να το πούμε έτσι, όπως μιας καθόδου. Το σε ποια πραγματικότητα αντιστοιχεί, βεβαίως, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και σίγουρα θα συμφωνούσα κι εγώ ότι τις περισσότερες φορές αυτό το οποίο έχουμε δεν έχουμε μια μαζική εισβολή καταστροφέων ενός πολιτισμού, αλλά κάποιες κινήσεις οι οποίες συνήθως ακολουθούν την κατάρρευση ενός σημαντικού πολιτισμού. Και στα τέλη και της τρίτης και της δεύτερης χιλιετίας έχουμε την κατάρρευση τέτοιων πολιτισμών και στο κενό δυνάμεως που δημιουργείται όταν εξασθενεί αυτό το σύστημα, πάρα πολύ συχνά εισέρχονται νέες πολιτισμικές ομάδες, σιγά σιγά, με ρυθμό που δεν μπορούμε βεβαίως να τον υπολογίσουμε. Άρα λοιπόν όλα εξαρτώνται από το πώς προσεγγίζουμε γενικά, από ποια σκοπιά προσεγγίζουμε τις αρχαίες πηγές, και θεωρώ ότι πολλά σημεία του σκεπτικού που αναφέρατε και από την εμπειρία σας με τον Μιχάλη Σακελαρίου σαφώς έχουν σημασία ως βάση συζήτησης. Μπορώ να πω κάτι, Μαραγκού. Ήθελα να σας πω ότι για τον Σακελαρίου έχουμε ουσιαστικά γραπτά δεδομένα. Δεν πρόφθασε μάλιστα στα 102, άρχισε επειδή δεν έβλεπε να υπαγορεύει την μετάφραση του Πέπλου Παϊλενί και Πρωτογκρέκ, το οποίο ήθελε να αναθεωρήσει ορισμένες απόψεις. Αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, γιατί ο Σακελαρίου δεν έλεγε «Είμαι ιστορικός, είμαι αρχαιολόγος». Ήταν απ' όλα. Δηλαδή δεν μπορούσες να κοιτάξεις, δεν μπορείς να πεις «Είμαι αρχαιολόγος χωρίς να είμαι ιστορικός, χωρίς να ξέρω αρχαία ελληνικά ή χωρίς να ξέρω γλωσσολογία». Είναι σαν ορισμένες θεωρίες που αρπάζουμε κατά την μέλισσα αναπαντιζάμενη και βγάζουμε τις δικές μας θεωρίες. Mm-hmm. Επιμένω σε αυτό που λέω για τον Σακελαρίου, γιατί είχα τη μεγάλη τύχη να είμαι συνεχώς κοντά του τα τελευταία χρόνια και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είχε τελείως επιστρέψει σε αυτό το θρύλο της καθόδου των Δωριέων, το οποίο δεν θεωρούσε απλώς θρύλο, αλλά έβλεπε σε ορισμένα σημεία ότι τεκμηριώνεται και με μία υπαρκτή, δηλαδή με υλικές μαρτυρίες, με μία, ας την πούμε, φυσική παρουσία, με φυσικά κατάλοιπα. Και συγκεκριμένα δεν ξέρω εάν το έχει γράψει το τελευταίο, δεν το είδα. Δεν έχω δει το κείμενο που προσέθεται στη μετάφραση. Επέστρεψε σε αυτό το παλιό που λέγαμε από την εποχή του Σκιτ, the so-called Dorian wear, για τα ξύλινα, όπου συζητούσαμε για τα ξύλινα των Σαρακατσανέων. Ότι δεν είχαν πύληνα μαζί τους οι Δωρείς και είχαν τα ξύλινα, τις πηξίδες, τα πηξάρια, με το εγχάρακτο. Αυτά, από αφορμή, έναυσμα δηλαδή του έδωσε, του Σακελαρίου πάντα, του έδωσε το έβριμα, το εξαιρετικό έβριμα της Αστυπάλαιας. Όπου είναι αυτά τα χαμένα σχήματα και επανέρχονται και στην λεγόμενη μεσοκυκλαδική, τέλος πάντων στη δεύτερη χιλιετία, και στις αρχές των γεωμετρικών χρόνων. Είναι περίεργο ότι σε τέτοιες περιοχές, όπου δεν είναι έντονη, αμφισβητείται η παρουσία λεγόμενη των Δωριέων, έχουμε αυτή την κεραμική. Δηλαδή, αν συσχετίσουμε τα γλωσσολογικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι λίγα, τις γραπτές πηγές το σιδήρεων γένος, όλα αυτά που είπατε για τα γέννη, ήδη από τον Ισίωδο. Εάν συσχετίσουμε τις φιλολογικές μαρτυρίες και έστω διάσπαρτες υλικές μαρτυρίες, νομίζω ότι θα δικαιωθείτε σε πάρα πολλά. Έπειτα, η επιστήμη μας είναι zeitbedingt, είναι πρωτεϊκή. Εξαρτάται από το χρόνο, μεταμορφώνεται σαν τον πρωτέα. Κάποια στιγμή, ίσως αυτά τα πράγματα θα δικαιώσουν πολλές από τις απόψεις που με πολύ γλαφυρό τρόπο παρουσιάσατε. Ευχαριστώ πολύ και σίγουρα θα συμφωνούσω ότι ο Μιχάλης Σακελαρίου ήταν πολύ εντυπωσιακή περίπτωση ερευνητή, σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα και ενός από τους ελάχιστους που ασχολήθηκαν ενδελεχώς με το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα.
Όντως ήταν μια πάρα πολύ εντυπωσιακή περίπτωση ερευνητή. Α, Κώστα. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Βρίσκω πολύ απελευθερωτικό αυτό. Δηλαδή, πρώτη φορά άνοιξε το μυαλό μου και λέω ναι, μπορεί η τρίτη χιλιετία, γιατί όχι, να είναι το παρελθόν, έστω και το μυθικό παρελθόν της δεύτερης χιλιετίας. Μόνο να προσθέσω μια μικρή παρατήρηση που με βοηθάει λίγο να το καταλάβω. Στους δύο τάφους μυκηναϊκούς που έχω υπόψη μου ότι υπάρχουν αρχαιότητες εντός αγωγικών, δηλαδή θαυμαστά πράγματα, πολύ παλιότερα από τα μυκηναϊκά, είναι στον τάφο Ρώτου Κυκλουβίτα, που υπάρχει η κυλινδρική πηξίδα, η πρωτοκυκλαδική 2, και θεωρήθηκε αξιόλογη, επειδή κανείς δεν είχε τέτοιο πράγμα πριν. Οπότε ή θα ήταν εξωγήινο ή θα ήταν αρχαιότερο. Οπότε ως αρχαιότητα εκτιμήθηκε. Και η περίπτωση του Θαλαμωτού, δεν θυμάμαι ποιο ρυθμό, την Περατή, με την Καντήλα, όπως λέμε, πάλι πρωτοκυκλαδική 2 στα όρια με την 3, που ο ανασκαφέας είχε δυσκολευτεί τόσο πολύ να παραδεχτεί ότι έχουμε ένα κυκλαδικό αγγείο μέσα με μυκηναϊκό τάφο, που είπε μήπως οι μυκηναίοι το μιμήθηκαν κιόλας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, έδειξες πολύ ωραία ότι και μυκηναϊκές θέσεις έχουν χτιστεί και κτίρια επιλεκτικά πάνω σε ορατά κατάλοιπα της τρίτης χιλιετίας, αλλά και υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως φαίνεται, που εντυπωσιακά φορητά αντικείμενα που είναι σε μυκηναϊκούς τάφους προέρχονται από την Τρίτη. Η Άννα Τουσέ μπορεί να ξέρει περιπτώσεις που να έχουμε και ανάμειξη των μυκηναϊκών με τα μεσοελλαδικά θέσεις, η ορατά μνημεία. Αλλά νομίζω τα τηλεφανή μνημεία της αρχαιότητας στα χρόνια των Μυκηναίων ήταν της τρίτης χιλιετίας και όχι του 2000 π.Χ. Ακριβώς. Γιατί τότε υπήρχε μνημειακή αρχιτεκτονική. Ακριβώς. Που κάτι θα μείνει όρθιο. Και πολλά σημεία αναφοράς, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι πάρα πολύ σωστά τα παραδείγματα που εξέθεσες, διότι δείχνουν, βεβαίως εντάσσεται και στη γενικότερη προβληματική και ζήτηση του περί κοιμηλίων, πώς τα κοιμήλια περνούσαν από γενιά σε γενιά και πώς η προβληματική των κοιμηλίων ενδεχομένως συνδέεται και αυτή με την προβληματική των γενεαλογιών, των γενεαλογικών γραμμών. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, πάρα πολύ εύστοχα τα παραδείγματα που αναφέρεις και αναρωτιέμαι πόσα άλλα υπήρχαν στην πραγματικότητα, διότι εμείς αυτό που βρίσκουμε είναι ένα μικρό ποσοστό της άλλοτε υλικής πραγματικότητας και ουσιαστικά εξόνυχος των λέοντα προσπαθούμε να λειτουργήσουμε. Και είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία, όπως πολύ σωστά είπες, υπερβαίνουν την διαχωριστική γραμμή, αυτή την τομή που τέθηκε μέσα από το παραδοσιακό παράδειγμα του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος. Και βεβαίως κάθε νέο έβριμα που ενδεχομένως προκύπτει σε μελλοντικές ανασκαφές, πάλι θα κληθούμε να το ερμηνεύσουμε ανάλογα με το υποκείμενο παράδειγμα το οποίο θα έχουμε στο μυαλό μας. Μιας που μιλάμε για παραδείγματα αυτού του τύπου, θυμάμαι από το πιο εντυπωσιακά τέτοια ευρήματα, παλαιότερα ευρήματα μέσα σε νεότερο τάφο, είναι στο Άργος, σε ένα πρωτογεωμετρικό τάφο που βρέθηκε ένα κυκλαδικό ειδόλιο. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό που έχω πρώτο δει. Κυκλαδικό, πρώτο κυκλαδικό. Ναι. Εξαιρετικό. Ναι, πίστευτο. Είναι τρομακτικό. Αλλά κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Τι γίνεται με την τέταρτη χιλιετία? Νομίζω... Πάω πολύ πίσω, αλλά νομίζω ότι ο Ρένφριου δεν είχε προχωρήσει. Η θεωρία του Ρένφριου μετέφερε τη συζήτηση στις αρχές της νεολιθικής εποχής, επειδή συνέδεε την διαδικασία εξ-Ινδοευρωπαϊσμού με τον εκνεολιθισμό, την εξάπλωση της νεολιθικής οικονομίας από την Ανατολία προς τη Δυτική Ευρώπη. Στο πλαίσιο της θεωρίας του Ρένφριου, προφανώς και η τέταρτη χιλιετία ενσωματώνεται σε αυτό που θα λέγαμε πρωτοελληνική, ευρύτερη πρωτοελληνική πραγματικότητα. Στην τρίτη χιλιετία όμως, σε αντίθεση με τη δεύτερη, αυτό είναι κάτι που νομίζω μπορούμε να το σημειώσουμε. Στην τρίτη χιλιετία έχουμε και πολύ σημαντικά πολιτιστικά φαινόμενα αρχαιολογικά. Έχουμε την ύπαρξη για πρώτη φορά μνημειώδους αρχιτεκτονικής. Έχουμε μια τεράστια άνθηση του πολιτισμού. Και ο πολιτισμός είναι και το κέλυφος της γλώσσας. Δηλαδή, σε έναν πολιτισμό όπως αυτός της τρίτης χιλιετίας, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, είναι πολύ πιθανό ότι έχουμε και μια περαιτέρω ανάπτυξη της ίδιας της γλώσσας. Λεξιλογική διεύρυνση, διασυνδέσεις, δάνεια, τα οποία μέσα στο πλέγμα όλων αυτών των διασυνδέσεων λάμβαναν χώρα. Η τέταρτη χιλιετία αρχαιολογικά είναι μια περίοδος λίγο πιο δύσκολη ακόμα. Πιο λίγα τα στοιχεία που έχουμε, ειδικά για την ύστερη χαλκολιθική. Και νομίζω ότι επί του παρόντος η συζήτηση του να μεταφέρουμε πιο πίσω από αυτήν την άποψη τη συζήτηση βεβαίως έχει τους περιορισμούς της. Αλλά η τρίτη χιλιετία σαφώς έχει ένα προφίλ αρχαιολογικό και πολιτισμικό απείρως σαφέστερα προσδιορισμένο. One more question. Κύριος Παλαιδής. Αναφερθήκατε στις σφραγίδες.
Μπορεί να γίνει κάποια διασύνδεση από τις πολυάριθμες σφραγίδες που έχουν βρεθεί με τη γλώσσα, δηλαδή να εντοπίσουμε εκεί κάποια σύμβολα τα οποία να αναπέμπτουν σε γράμματα. Δεν έχουμε στοιχεία ως τώρα ότι θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τις σφραγίδες αυτές υπό αυτό το πρίσμα. Με βάση όσα μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα σύστημα διοικητικής χρήσεως σφραγίδων και σφραγισμάτων. Κατά την τρίτη χιλιετία, βεβαίως, έχουμε και κάποια σήματα, σημεία κεραμαίων επάνω σε αγγεία, που ίσως κάποιοι θα ήθελαν να εμπλέξουν σε αυτές τις διαδικασίες, αλλά νομίζω τα ευρήματα που έχουμε ως τώρα είναι πάρα πολύ πενιχρά για να ξεκινήσει καν μια τέτοια συζήτηση. Θοδωρή, να σας συγχαρώ πρώτα για την φοβερή σύνθεση που έχεις κάνει. Τόσων ποικίλων, τόσων λεπτομερών στοιχείων σε μια τόσο συμπαγή θεωρητική κατασκευή. Ήθελα να επανέλθω όμως λίγο και να ενισχύσω μάλλον όσον αφορά τα παραδείγματα. Να προσθέσω και το εξής, ότι το θέμα της ινδοευρωπαϊκής θεωρίας, η ανάπτυξη της ινδοευρωπαϊκής θεωρίας συνέπεσε με μια περίοδο που ή Βόρειο ή Κεντροευρωπαίοι και Βορειοευρωπαίοι ασκούσαν μια αμφισβήτητη κυριαρχία σε όλο τον κόσμο. Ο Βοράς, δηλαδή, ασκούσε μία κυριαρχία επί του Νότου. Αυτό διαπότησε την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία, όπου οι παλαιότεροι κυρίαρχοι έπρεπε να φανεί ότι είναι συγγενείς των νεωτέρων κυριάρχων. Δεν έγινε συνειδητά αυτό ασφαλώς. Και όπου, κατά τη δική μου γνώμη, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι χάρτες, που είχαν τον Βορρά επάνω και τον Νότο κάτω. Το Βορρά κυρίαρχο. Αυτό μας φέρνει, ξανά και με συγχωρείτε που θα γυρίσω, στο θέμα των Δωριανών, όπου πιστεύω ότι υπάρχουν τεράστιες παρεξηγήσεις και γλωσσικές και συμβολικές παρεξηγήσεις. Οι αρχαίοι Έλληνες στις πρώτες μαρτυρίες δεν αναφέρονταν όταν ανέφεραν κάθοδο των Δωριανών, κάθοδο των Ηρακλειδών και εννοούσαν επιστροφή των Ηρακλειδών. Για ποιους λόγους λοιπόν λεγόταν κάθοδος επιστροφή είναι άλλο θέμα που θα μας εξέτρεπε. Μόνο οι ύστεροι αρχαίοι συγγραφείς μιλούν για κάθοδο των Δωριαίων υπό την επίδραση των χαρτογραφικών παραστάσεων. Αυτό είναι όσον αφορά τους αρχαίους και τις παρεξηγήσεις που μας κληροδότησαν και φάνηκαν τόσο βολικές στους νέο Ευρωπαίους που έφτιαξαν την αρχαίο Ινδοευρωπαϊκή θεωρία. Όσον αφορά τώρα τα γλωσσικά και τα αρχαιολογικά, η δωρική διάλεκτος είναι η νότιο-ανατολικότερη διάλεκτος του ελλαδικού χώρου. Η σύνδεσή της με το Βορρά έγινε μέσω των επιγραφών που βρέθηκαν στην Ήπειρο και στην Ιλυρία. Οι επιγραφές όμως αυτές προέρχονται από την εποχή που οι Κορίνθιοι, που ήταν δωρικόφωνοι, έκαναν εκεί τις εγκαταστάσεις τους. Δεν έχουμε λοιπόν καμία απολύτως μαρτυρία γλωσσολογική, ούτε καμία συσχέτιση γλωσσολογική με τις άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες του Βορρά, που να δείχνουν ότι η δωρική διάλεκτος ήταν πιο συγγενής με τις γλώσσες του Βορρά από τις άλλες. Τουναντίον, στη γραμμική γραφή Β έχουμε ισχυρότερα τα στίγματα της δωρικής και της αιωλικής, Ντάμο, παράδειγμα, ο Δήμος, παρά των άλλων διαλέκτων. Επομένως, το όλο θέμα των Δωριαίων πρέπει να εξεταστεί, κατά τη δική μου γνώμη, στην κατεύθυνση που έδειξε ο Τσάντουικ, αλλά ακόμη πιο τολμηρά από ό,τι το επιχείρησε ο Τσάντουικ. Δεν είμαι γλωσσολόγος για να το κάνω. Το συζήτησα με γλωσσολόγους και μου είπαν, θαυμάσαι κύριε Πανταζή, θα συζητηθεί σε ένα επόμενο συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ και για όλα. Να ξεκινήσω από το δεύτερο σημείο. Πρώτα απ' όλα, εγώ ασπάζομαι πλήρως την άποψη ότι στα θέματα προσανατολισμού υπάρχουν πολλά σημεία σύγχυσης, πολλές παρεξηγήσεις και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ο πιο ασφαλής τρόπος να προσεγγίσει κανείς το θέμα της δωρικής διαλέκτου, η οποία πράγματι σε μεταγενέστερες περιόδους εμφανίζεται νοτιοανατολικά και υπάρχει και ένας καλός λόγος γι' αυτό, θα μπορούσαμε να επεκταθούμε. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή τη γλωσσολογική παρατήρηση, μπορεί κανείς να προσεγγίσει υπό την έννοια ενός διαχωρισμού, ο οποίος διαχωρίζει ένα νότιο-νοτιοανατολικό κλάδο, αυτόν τον κλάδο της λεγόμενης νότιας ή ανατολικής ελληνικής, σύμφωνα με τους Πόρτσιχ και Ρις, τους γερμανόφωνους ερευνητές, οι οποίοι εκπώνησαν το συγκεκριμένο μοντέλο, και ότι λίγο πιο βορειοδυτικά, όχι από την άποψη
της αξιοποίησης κάποιων αρχαίων πληροφοριών για τον προσανατολισμό, αλλά καθαρά από την άποψη της κατανομής συγκεκριμένων διαλεκτολογικών δεδομένων. Υπ' αυτήν την έννοια θα μπορούσε κανείς, κατά την άποψή μου, να υποστηρίξει μια τέτοια κατανομή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, και σε αυτό θα συμφωνώ απόλυτα, ότι εικάζει μια πιο στενή πρόσδεση της δωρικής με τις άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Επίσης, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που αναφέρατε, ότι στα 200 χρόνια του ινδοευρωπαϊκού προβλήματος προφανώς προσδέθηκε η μελέτη αυτού του προβλήματος και σε διαδικασίες κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Όπως για παράδειγμα το να προσεγγίζεται το θέμα αυτό υπό το πρίσμα συγκεκριμένων λαών που σε συγκεκριμένες περιόδους υπάρχουν συγκεκριμένοι γεωπολιτικοί συσχετισμοί και συσχετισμοί δυνάμεως. Αυτό είναι, νομίζω, το φαινόμενο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού της γνώσης, το οποίο αφορά κάθε περίοδο, ενδεχομένως και τη δικιά μας. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα και τη δικιά μας. Αλλά βεβαίως αυτά είναι ζητήματα στα οποία η συζήτηση θα επεκταθεί όχι μόνο στο επόμενο συνέδριο που σας υποσχέθηκαν, αλλά σε πολλά συνέδρια στο μέλλον. Thank you once more. We will continue the discussion, but with a glass of wine. If you can help us put the chairs aside and make it easier for people to circulate here, we are grateful. Thank you. Thanks, thank you.